Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Λίμπερο 107,4, Τρίτη 19 Μαΐου. Ημέρα μνήμης για τον ποντιακό ελληνισμό. Ημέρα μνήμης για εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο που είχαν ανθρώπους που το 1919 διώχτηκαν από τα σπίτια τους, σφαγιάστηκαν, έχασαν ουσιαστικά όλο το βιό τους και ξεκίνησαν στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες ένα καλύτερο αύριο. Είναι η μέρα μνήμης, και να λέω, για τον ποντιακό ελληνισμό. Υπάρχουν μηνύματα πολλά και από ομάδες να θυμόμαστε αυτούς τους ανθρώπους και να μπορέσουμε γρήγορα να αναγνωριστεί η 19η Μαΐου παγκοσμίως ως ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των ποντίων. Καλησπέριζω και τον Κώστα και τον Χρήσανθο. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα. Σπέριο, να σε ρωτήσω κάτι. Και δεν ρωτάς. Για να δεις τι μεγάλη χώρα είμαστε. Η γενοκτονία των ποντίων, ξέρεις πότε αναγνωρίστηκε? Από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα. Όχι. Από την Ελλάδα. Προσοχή. Από την Ελλάδα. Το 1994. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση, Κώστα. Δηλαδή μιλάμε για γκάου μέχρι εκεί που δεν πάει. Άλλωστε η τότε Ελλάδα, και αυτό είναι ιστορικά τεκμηριωμένο, δεν υποδέχτηκε με τον καλύτερο τρόπο τους Έλληνες του Πόντου. Και δεν έχει αναγνωριστεί πλήρως όπως ορίζεται από τις διεθνείς συνθήκες και τα λοιπά, από ό,τι διαβάζω. Και αργότερα που θα έχουμε μία συνέντευξη θα τα ρωτήσουμε αυτά, γιατί από χθες το βράδυ ακούω και διαβάζω και βλέπω αυτά τα πράγματα και μου έχουν πέσει τα μαλλιά. Ευτυχώς έχω αρκετά. Εδώ, Κώστα, έχει μήνυμα για την γενοκτονία ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που προσφωνεί Ρώσο τον Ιβάν Σαββίδη. Δηλαδή αυτή η χώρα δεν θα δει ποτέ άσπρη μέρα. Και από κάτω, μπράβο πρόεδρε, είσαι μεγάλος πρόεδρε, μπράβο πρόεδρε, είσαι μεγάλος άνθρωπος, και τι πρόεδρος είσαι εσύ, και η ψυχή σου πρόεδρε είναι τεράστια. Εντάξει. Κοσαρικά είναι αυτά όλα. Ορίστε. Κοσαρικάκια είναι αυτά. Δεν ξέρω τι είναι, κοσαρικάκια, δεκαρικάκια ή απλά υπάρχει μια γενικότερη προβατοποίηση, αλλά η υποκρισία σε αυτή τη χώρα χτυπάει κόκκινο, εντάξει. Ξαναλέω, δεν μπορείς να προσφωνείς Ρώσο τον Ιβάν Σαββίδη και από την άλλη και σήμερα, ας πούμε, να έχεις ένα μήνυμα και τιμούμε αυτό και εντάξει, οκ. Okay. Το καταγράφουμε και προχωράμε για τον μεγάλο αυτό άνθρωπο Βαγγέλη Μαρινάκη, που πάλι η είδηση πέρασε στα ψηλά, δηλαδή σε μερικά πρωτοσέλιδα, στα περισσότερα τουλάχιστον. Δεν υπάρχει ούτε μισή λέξη. Προφανώς είναι κάτι που συμβαίνει, παιδιά. Μας έχει τύχει σε όλους, δηλαδή. Σε όλους τους πρόεδρους των ομάδων, και του ΠΑΟ και του Άρη και της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, συμβαίνει. Έχει συμβεί το να σε θεωρεί ο εισαγγελέας ηθικό αυτουργό με χρήση βία σε απαγωγή δημοσιογράφου. Προφανώς είναι κάτι που πρέπει να το περάσουμε έτσι και να προτάξουμε τις μεταγραφάρες του Ολυμπιακού κτλ. Ναι, ρε, δεν έγινε τίποτα. Σιγά τώρα. Τον πήραν πέντε μπράβοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Και το φοβερήσαν να αλλάξει το δημοσίευμα, το οποίο δημοσίευμα ποιο ήταν? Άντε πες ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε καλά και τα λοιπά. Και αυτά πάλι δηλητηριστικά παράδειγμα. Αλλά θέλω να σου πω, για τον Νόρουαν ήταν το δημοσίευμα. Υπό την απειλή όπλου, όπως κατήγγειλε ο συνάδελφος που απήκθη από το Χίλτον. Δεύτερο ήταν. Ό,τι και να είναι, Κώστα, δεν έχει πολύ σημασία. Νεροπίστολο. Ναι. Εντάξει, ο συνάδελφος δεν έκανε καλά τη δουλειά του, γι' αυτό έγινε αυτό. Είναι οι νέοι τρόποι αυτοί για να κάνεις καλά τη δουλειά σου. Δεν χρειάζεται να γίνονται βέβαια αυτά σε άλλους. Παραδείγματος χάρη για την εκπομπή Κόσμημα χθες στο Open, που δεν είχε καμία απολύτως έννοια να μας πει όλοι οι καλοί συνάδελφοι, ο κύριος Μπούζος, ο κύριος Τριανταφυλόπουλος, ο κύριος Ζουράρης, που είναι γνωστό ότι τρέφει πολύ καλά συναισθήματα για τον Άρη, και ο εξαιρετικός κύριος Κοκόρης, είχαμε σε μια εκπομπή σε κανάλι της που ανήκει στο μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ, επί 1/4 να προσπαθούν να μας πείσουν ότι καλώς τιμωρήθηκε ο Άρης από τη FIFA. Προφανώς και αυτή είναι η αποστολή και των Θεσσαλονικιών ειδικών δημοσιογράφων, αλλά και του Τριανταφυλόπουλου, του οποίου η ομάδα κέρδισε 210 εκατομμύρια ευρώ,
από το ελληνικό δημόσιο, επιχορηγήθηκε με άλλα 20 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια της Αττικής για να χτίσουν το γήπεδο, αλλά το ζήτημά μας είναι το 1 εκατομμύριο που χρωστούσε η ΠΑΕ Άρης η προηγούμενη. Και προσπαθούσε ο κύριος Κοκόρης, ο οποίος έρχεται και στο Χαριλάου, να μας πείσει περί καθολικών διαδόχων κτλ. Δηλαδή πραγματικά αν ήταν νομικός του συστών δεν θα τα έλεγε έτσι, με αυτόν τον τρόπο και με αυτό το πάθος. Και βλέπω ότι υπήρχε όντως ένα, υπάρχει ένα μέσο ενημέρωσης το οποίο στέκεται δίπλα στις ομάδες της πόλης και όλων των ομάδων της πόλης. Και αυτή τη δημοσιογραφία θέλουμε. Να δώσω και εγώ τα συγχαρητήρια μου, να επαναληφθούν τέτοιες εκπομπές. Σιγά μην ασχοληθεί με το κανάλι του Σαββίδη, Κώστα. Θα κάνει και παρέμβαση να δώσει αξία. Χρήσανθε, εσύ νοιάζεσαι για το καλό της πόλης, ας πούμε? Όχι, αλλά δεν λέω, ότι είμαι αντικειμενικός και 33-33-33, γιατί δεν είδα τον κύριο Μπούζο ή τον κύριο Τριανταφυλόπουλο ή τον Κυριάκο να βγει να λέει έχασε 40 εκατομμύρια το δημόσιο όταν έγινε η ρύθμιση. Δεν τους βλέπω να λένε τίποτα αρνητικό. Για τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό. Τα έχει κάνει όλα καλώς καμωμένα. Δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό. Δηλαδή, συγγνώμη να σας δώσω κάτι, 7 μήνες έχει χάσει ο ΠΑΟΚ όλες τις δίκες και ένα λάθος δεν έχει κάνει. Χθες βγαίνει η απόφαση για το ΚΑΣ, ότι συνεκδικάζει το ΚΑΣ. Και έχω διαβάσει κείμενα έπι, πραγματικά. Εμείς δεν θέλαμε να συνεκδικαστεί, πώς είναι αυτός του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, εμείς δεν θέλαμε να συνεκδικαστεί η υπόθεση. Βγαίνει η απόφαση ότι συνεκδικάστηκε και βγάζει διαρροή ο ΠΑΟΚ. Εμείς, λέει, το προκαλέσαμε. Και όταν πάμε, λέει, εκεί πέρα, δεν κρίθηκε τίποτα. Όταν πάμε εκεί στο ΚΑΣ, ενώ αποφασίστηκε να συνεκδικαστεί, θα προσπαθήσουμε να μην συνεκδικαστεί. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και ασχολιόντουσαν ένα τέταρτο με τον Άρη. Ναι, και ο καθολικός διάδοχος. Και να πω μπράβο στον κύριο Χρυσόγωνο, ο οποίος ήταν του ΣΥΡΙΖΑ ευρωβουλευτής, για να μην λέτε, να του πω πολλά μπράβο, γιατί σε ένα πάνελ πολύ εχθρικό και είπε όλη την αλήθεια και τους τάπωσε όλους, γιατί είναι και συνταγματολόγος και γνωρίζει τους νόμους, αλλά φτάσαμε στο σημείο. Ένας πολιτευτής, ο οποίος έχει κατέβει 10 φορές και δεν έχει εκλεγεί ποτέ και είχε οριστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, επί Σαμαρά νομίζω αν δεν κάνω λάθος, ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας κτλ. Και ερχόταν στο Χαριλάο και το Πεζαριανός να του λέει του συνταγματολόγου ότι δεν ξέρει τους νόμους και τους ξέρει αυτός. Υπάρχει τεράστια οργή στον κόσμο του Άρη με συγκεκριμένους ανθρώπους. Γιατί το έχουν παρατραβήξει πλέον. Είναι ξεδιάντροπο αυτό που γίνεται με συγκεκριμένους ανθρώπους. Και πραγματικά προσπαθώ να συγκρατηθώ, να μην πω τίποτα άλλο. Είναι τεράστια ντροπή να προσπαθούν άνθρωποι από τη Θεσσαλονίκη και να παραπληροφορούν τον κόσμο με τέτοια πράγματα και με πράγματα που δεν ισχύουν και να γίνονται υπερασπιστές παραγουανών δικαστών μόνο και μόνο γιατί είναι κόντρα στον Άρη και να προσπαθούν να επηρεάσουν την κυβέρνηση τώρα, χωρίς ευτυχώς να το καταφέρουν, ώστε να μην γίνει αυτό που πρέπει να γίνει και είναι το δίκαιο να εφαρμοστούν οι ελληνικοί νόμοι. Ενώ όταν η κυβέρνηση πήρε την απόφαση για τον ΠΑΟΚ, μόνο που δεν έλαβαν πυρσούς. Αυτά είχα να πω. Μιλούσαμε χρήσατε για τη δίωξη του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ναι, το πλημέλημα του Μαρινάκη είναι σημαντικότερο φυσικά από το να γίνεται όλο πλημέλημα. Αυτό το πράγμα κατά του Άρη. Είναι πλημέλημα. Πλημέλημα είναι. Τι είναι. Δεν είναι πλημέλημα. Ναι, δείχνει. Είναι βαθμός κακουργήματος. Ναι. Άρα, όλοι αυτό άρα εντάξει, το περνάμε έτσι δηλαδή. Μισό λεπτό, όχι, μισό λεπτό να αναφέρουμε στο Μαρινάκι την υπόθεση και 5 λεπτά για το όπλο και το τέτοιο. Γιατί εσύ στα μέσα σου είχες πρωτοσέλιδο τον Ιβάν με το πιστόλι, ο καθένας για τους δικούς του τα κρύβει, τα αποκρύπτει. Έτσι γίνεται αυτό το πράγμα. Μη μας το ηθικολογία βάζεις, τώρα δεν βάζεις δίπλα τις δύο υποθέσεις, κρίσανθε. Τις βάζεις πάλι δίπλα τις δύο υποθέσεις. Είναι χειρότερο το πιστόλι. Α, είναι χειρότερο το πιστόλι. Έτσι είναι η δική μου άποψη. Εσύ τι λες. Το πιστόλι είναι χειρότερο. Εσύ τι λες. Ότι είναι και τρεις αναβολές. Εκεί δεν βγήκε να φωνάξεις. Τρεις αναβολές, μας κουράσατε πια κάθε μέρα με το Μαρινάκι. Τα παπάκια μας ο Μαρινάκης, άντε μας κουράσατε. Το βλέπω Χρυσαδέ, αγχώνεσαι. Ο Μαρινάκης, κλείνει η εκπομπή ο Μαρινάκης. Εγώ αγχώθηκα, εσύ αγχώθηκες που έχεις χάσει όλες τις υποθέσεις. Εγώ δεν έχω χάσει καμία υπόθεση, Χρυσαδέ. Σας θέλειος. Και ο Ολυμπιακός λέγατε δεν έχει ένομο συμφέρον και όλα αυτά. Και το κάστο ξάδερφος του Μαρινάκη και κουμπάρος του.
Εντάξει, μας κουράσετε πια με αυτή την κόντρα με τον Μαρινάκη. Δεν πρόκειται, Μαρινάκη, δε... ότι είστε ιδιώτες στο ποδόσφαιρο. Δεν πρόκειται να ξαναμπω σε αντιπαράθεση μαζί σου για θέματα του ΠΑΟΚ. Ασχολήσουμε με τα δικά σου, λύστα τα προβλήματά σου. Ναι, πάρε κανένα τηλεφωνάκι στον Κυριάκο, λίγο να την Κρήτη, λίγο να του κάνει μια σπάτουλα. Και για το δίκαιο αίτημα του Άρη, γελάει ο πλανήτης Κρυζανθέ. Γελάει ο πλανήτης. Με το δίκαιο αίτημα του Άρη μας που πρέπει αυτό και η κυβέρνηση. Και άκαλε. Βέβαια, όταν επί σειρά ετών, όταν 13 χρόνια κυβερνήσεις παγώνουν τα χρέη για να πληρώνεις τους παίκτες, όταν σου χαρίζουν 50, 40 και 50 εκατομμύρια χρέη, και 800 μετά κοροϊδεύεις τα δικαιώματα. Τουλάχιστον πλήρωσε το πρωτογενές. Ο Ιβάν Σαββίδης πλήρωσε το πρωτογενές, κρίσανται και δεν άφησε ούτε μισό άνθρωπο. Μάνατζερ, ποδοσφαιριστή, υπάλληλο, δεν τον άφησε απλήρωτο. Άφησε το ελληνικό δημόσιο, δεν πειράζει. Θα σου έλεγα για το ελληνικό δημόσιο τώρα. Α, εντάξει. Και βέβαια, εντάξει, άμα ποδοσφαιριστή, θα πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Μάνατζερ, ναι, υπάλληλο, ναι, προμηθευτή, και δεν άφησε απλό το Ιβασαβίδη. Και η ΑΕΚ δεν άφησε. Αλλά άφησε 210. Απλά αυτό είναι, ρε φίλε. Όταν είσαι αγκαλιά με την κυβέρνηση, φυσιολογικό είναι. Όταν παίρνει τα λεφτά του κράτους για να πληρώνει τους παίκτες, ή δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις του κράτους για να πληρώνει τους παίκτες, το κάνει και μάγκα. Μπράβο, έτσι είναι οι μάγκες. Μπράβο. Σου ξαναλέω, σε αντιπαράθεση μαζί σου για θέματα ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να ξαναρθώ. Είσαι πολύ μικρομέγεθος, ναι, είσαι πολύ μικρομέγεθος σαλάρης για να μπούμε σε αντιπαράθεση. Είσαι πολύ μικρομέγεθος. Την ίδια μπουρδα είπε και ο Ζουράρης χθες. Είμαι πολύ μικρομέγεθος, αλλά έφαγες ένα ντόρτι ξεγυρισμένο, έχεις τρία πρωταθληματάκια τρία έχεις και το παίζεις μεγάλο μέγεθος. Έχεις τρία πρωταθλήματα όσα και ο Άρης και το παίζεις μεγάλο μέγεθος. Και κοντράρεσαι με τον νου σου με τον Ολυμπιακό που έχει 50. Δηλαδή πραγματικά γελάει ο πλανήτης όλος. Εντάξει, αλλά δεν ασχολιόμουν. Αν στο κανάλι του μεγαλομετόχου σου που δεν ασχολείστε, από το πρωί μέχρι το βράδυ, η έννοια σας είναι ο Άρης. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τέλος πάντων, πάμε στην ουσία του πράγματος. Εγώ ήθελα... Γιατί υπερασπίστηκες όμως το κανάλι του Προέδρου? Δεν κατάλαβα. Για τον Άρη είπα. Είπα τίποτα για τον ΠΑΟΚ. Δεν υπερασπίστηκα το κανάλι του Προέδρου και δεν με νοιάζει, Κρίστα. Εγώ σου είπα ότι πήγαμε από το Μαρινάκι και πήγαμε στο Open με συνοπτικές διαδικασίες. Τι? Μιλούσαμε για το Μαρινάκι, να μην το κρατήσουμε δύο λεπτά. Το θέμα να πάμε στο Open και στο Ζουράρι. Ούτε που με νοιάζει, Κρίστα. Ούτε που με νοιάζει. 40 λεπτά μιλά για το Μαρινάκι. Και σου ξαναλέω, σε αντιπαράθεση μαζί σου για θέματα ΠΑΟΚ. Δεν θα ξαναρθώ. Που λες πρωταθληματάκια εσύ που δεν θυμάσαι, Κρίσταν, δεν είχαν τότε μπάλες, δεν είχαν το 1915. Τρία, και μιλάς για πρωταθληματάκια. Τρία έχεις. Να έχεις 30, να έχεις 30, να μου πεις για μέγεθος. Να έχεις 30, να έχεις 10, 10 να έχεις. Να έχεις 5, ρε φίλε, να έχεις 6, τα διπλάσια να έχεις, να πεις για μέγεθος. Άρα και εσύ στο μπάσκετ είσαι μικρό μέγεθος σε σχέση με τον Άρη. Σωστά. Σωστά, ναι. Όχι μικρό. Μικρότερο. Α, ωραία, μικρότερο. Εσύ, Κρίσανθε, όμως που δεν ξέρεις τι χρώμα έχει ένα κύπελο στο ποδόσφαιρο όσα χρόνια είσαι στη ζωή, δεν θα μιλάς για τον ΠΑΟΚ, Κρίσανθε. Ναι, καλά, καλά. Ούτε γκολ έχεις πανηγυρίσει τελικό κυπέλου. Ένα γκολ, παιδιά. Βάλτε ένα γκολ και το λαό, βρε. Να πανηγυρίσει ο λαό του Άρη. Εμείς δεν έχουμε εύνηση. Εμείς πάμε μόνοι μας. Ναι. Εσένα πάντως το τετράμπαλο στο όριξα ή την πρωταθλητή. Κρίσανθε, να παίρνω κάθε χρόνο πρωτάθλημα ή κύπελο ή και τα δύο και να μου ρίχνεις 5, Κρίσανθε. Δεν θα παίρνεις γιατί η Ξάνθη δεν θα υπάρχει. Δεν θα παίρνεις. Καλά. Έχεις καταδικαστεί για πολυδιοκτησία αν δεν το κατάλαβες. Αν δεν το έχεις καταλάβει, μόνο εσείς λέτε ότι είστε αθώοι. Αν δεν το έχεις καταλάβει. Έχεις καταδικαστεί. Τέλος πάντων. Μπορείς να συνεχίσεις να λες ότι θες. Εγώ ήθελα να πω για τους φίλους και συναδέλφους το συγκεκριμένο πράγμα. Γιατί από χθες το βράδυ έχω 400 μηνύματα με αυτό που έγινε χθες. Α, και να πω και το καλύτερο. Προφανώς μετά το διάλειμμα κάποιος τον είπε τον Κοκόρη, τι είναι αυτά που λες. Και ενώ μιλούσε ένα τέταρτο και καταδίκασε τον Άρη, επί ένα τέταρτο απίστευτο λογίδιο και ως Κοκόρης, στη συνέχεια είπε εγώ δεν μιλάω για τον Άρη. Δεν θέλω να μιλήσω για τον Άρη. Δηλαδή ντροπή πραγματικά. Ντροπή. Ντράπηκα. Χθες το βράδυ ντράπηκα. Μια και λες για μηνύματα, ούτε ο Τσουκαλάς τόσο καλά τον πρόλογο του Γαύρου, γράφει ένας φίλος. Ποιο Γαύρου, είπα εγώ τίποτα για τον Γαύρο. Τι μπουρδολόγοι είστε, ρε. Είπα εγώ τίποτα για τον Γαύρο. Έχετε μάθει την καραμέλα και την πετάτε στη δεκαετία. Τι μπουρδολόγοι είστε. Είπα εγώ τίποτα για τον Γαύρο. Πες εσύ, είπα εγώ τίποτα για τον Γαύρο. Κάτι για πρωταθλήματα του Ολυμπιακού έλεγες, Κρίζανθε. Ό,τι και να λέμε, Μαρινάκης, βέβαια. Όταν έγραφα εγώ και τον Γαύρο, ήσουν αγκαλιά και το φίλιο στο στόμα. Με γλώσσα κιόλας που μιλούσες. Όταν έλεγα εγώ και τον Γαύρο. Μας έχετε πρίξει ό,τι και να λέμε το γάβρο, το γάβρο, το γάβρο, το παραμύθι αυτό.
μακεδονομάχη της δεκάρας. Το γάβρο και το γάβρο. Είπα εγώ και το γάβρο. Είπες για τα προαθήματα του Ολυμπιακού, είπες αυτό και τα λοιπά. Ε, δεν έχει 50, πόσα έχει. 47. Πόσα έχει ρε φίλε. 47 έχει. Πόσα έχει δηλαδή. Δηλαδή δεν είναι 47. Τι να κάνουμε τώρα. Συνέχισε, με το ζόρι, το λέμε το, και αυτό. Να συνεχίσετε έτσι, ότι όλα τα δεινά του Άρη τα προκαλεί ο Ιβάν Σαββίδης και ο ΠΑΟΚ. Παραδοσιακά, έτσι να εγώ συνεχίσετε. Δεν είπα για όλα και θα τα... κάνεις άλλα 50 χρόνια να δεις κύπελο, Χρυσανδέ. Άλλα 50 θα κάνεις. Ορίστε. Φέτος θα το πάρω. Και φέτος και του χρόνου και άλλα 5 χρόνια να το παίρνεις. Ξεκινάει για την επίθεση του Άρη. Με τον νέο επενδυτή όμως. Όχι με τον Θοδωρή, με τον Καρυπίδη. Με τον νέο επενδυτή που είμαστε όλοι μαζί του. Ναι. Εσύ, όλοι δεν είμαστε. Ο Βελόπουλος δεν ξέρω αν είναι. Ο φίλος σας. Άλλο ταλέντο και αυτό πάλι. Υπέρ σας λέει, μιλάω ο Βελόπουλος, όχι υπέρ του Άρη. Μια χαρά τα είπε ο νέος επενδυτής. Εγώ μαζί του είμαι. Να έρθει να κάνει τον Άρη μεγάλο. Μας κούρασε ο Καρυπίδης. Ας πληρώσει κανένα παίκτη. Πληρωμένοι είναι οι παίκτες. Σας κούρασε γιατί ναι. Σε 5 μπάτ έχετε μια νίκη. Γι' αυτό σας κούρασε ο Καρυπίδης. Ναι. Έτσι ναι. Τον βλέπουμε, Χρυσανθέ, τον βλέπουμε κάθε μέρα στον ύπνο μας. Και εγώ και όλος ο κόσμος του πάω και οι άλλοι του πάω. Δεν ξέρω αν το βλέπεις στον ύπνο σου, αλλά... Τέτοιο εμπόδιο δηλαδή ο Άρης του Καρυπίδη, δηλαδή πραγματικά είναι ανυπέρβλητο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ στα μέσα σας. Με τον ανύπαρκτο τον Καρυπίδη, από το πρωί μέχρι το βράδυ στα μέσα σας με αυτόν ασχολείστε. Μάλλον σας φωνάει για να ασχολείστε συνέχεια με αυτόν. Τελικά τι έγινε, το δημόσιο το πληρώσαμε, 850 χιλιάρικα, δεν είδα τώρα γίνεται πρώτο θέμα. Τα 4 χιλιάρικα του Λάρσον γίνανε. Τα 850 που πλήρωσε ο Άρης και έχει 0 στο δημόσιο χρέη, δεν έγινε πουθενά, δεν το είδα τίτλο. Δεν είναι μάλλον αυτή η σωστή δημοσιογραφία. Η σωστή δημοσιογραφία είναι να λέμε μόνο το αρνητικό για τον Άρη. Και μετά λες αυτούς εδώ πέρα στην Αθήνα που δεν τα παρουσιάζουν. Αφού είπαμε, είναι όλο θέμα επικοινωνίας, δεν χρειάζεται. Η επικοινωνία, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Βέβαια. Εγώ αυτό αναδεικνύω. Εγώ το λέω συνέχεια, φυσικά. Στρατευμένη δημοσιογραφία. Αυτό γίνεται. Μην εκπλήσεστε όμως. Ναι, το δίδαξαν πρώτοι αυτοί κάτω. Όντως δεν αντιλέγω. Αυτοί είναι οι πρώτοι διδάξαντες αυτό το συγκεκριμένο. Αλλά μην το παίζετε εσείς όλοι για το Πούλιτζερ. Εντάξει. Τέλος πάντων. Ωραία ξεκίνησε η εκπομπή. Αλλά εγώ όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα και τέτοια στοχοποίηση στον κόσμο του κατά του Άρη, τρελαίνομαι και θα τα λέω. Να κάνει κανάλι ο πρόεδρος σου Άπλας, Χρυσανθέ. Να κάνει κανάλι και να σε πάρει εκεί πρώτο βιολί. Για να μάθει κόσμο την αλήθεια. Να μάθει κόσμο την αλήθεια για τον Άρη. Που τον πολεμάει όλοι οι φίλοι. Να κάνει κανάλι ο πρόεδρος. Πάντως η θέση της ΠΑΕ Άρης, ανεξάρτητα από τη θέση του Χρύσανθου ή του Στέργιου ή οτιδήποτε άλλο, σημειώνει ότι είναι εξοργισμένη με όσα έγιναν χθες. Και για τους άλλους λέει τους ξέραμε, αλλά ειδικά για τον Κοκόρη, ο οποίος προεκλογικά γυρνούσε στο Χαριλάο για να μαζέψει ψήφους, υπάρχει τεράστια οργή στον κόσμο του Άρη και δεν θα ξεχάσει ποτέ τα όσα έλεγε χθες στο Όπεν ο κύριος Κοκόρης και μάλιστα χαμογελώντας. Αυτό είναι η ενημέρωση που έχω από την επίσημη ΠΑΕ Άρης. Και αν δεν κάνω λάθος δεν έχει η θέση αυτή καμία σχέση ούτε με τον ΠΑΟΚ ούτε με τον Ολυμπιακό για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά όταν όσα λέγονται στο κανάλι του Ιβάν Σαββίδη είναι φυσιολογικό να γίνονται και συνειρμοί στέριο. Αν βγει στο Μέγκα ο οποιοσδήποτε και αρχίζει και κατηγορεί τον ΠΑΟΚ, προφανώς δεν θα το αφήσεις να περάσει το ότι βγήκε στο Μέγκα, το κανάλι του Μαρινάκη. Έτσι. Συγνώμη, δεν γίνεται δηλαδή να βγει να λέγουν... Η εκπομπή ήταν για τον Άρη και ήταν καλεσμένο στο Ζουράρι. Όχι, δεν ήταν για τον Άρη. Ήταν γενικά και τα λοιπά, αλλά μίλησε για τον Άρη ο Τριανταφυλόπουλος, ο Ζουράρης, ο Μπούζος, αυτοί ξέρουν για τον Άρη και ευτυχώς... Δεν πρέπει να μιλάει για τον Άρη κανείς, δεν πρέπει να μιλάει για τον Άρη κανείς, μάλλον. Ωραία, κάντε μια εκπομπή, για τον ΠΑΟΚ, για το δίκαιο του ΠΑΟΚ, κάντε μια εκπομπή για το δίκαιο του ΠΑΟΚ και την παρουσίαση και φώναξε εμένα, τον Πέρι και τον Σούπερ 3 να μιλήσει. Τι λες Σέργιο τώρα? Τι λες τώρα, όταν είχε το θέμα ο ΠΑΟΚ φώναξε το Μάκη Γκαγκάτσι και χώρισε την Ελλάδα στα δύο. Και για το θέμα του Άρη φώναξε το Ζουράρι. Τι μου λες τώρα. Δηλαδή ήμαρτον πια. Ήμαρτον. Πείτε ναι είμαστε ΠΑΟΚ και δεν σας γουστάρουμε, δεν θα διαλυθείτε να κάνετε και κάνουμε τέτοιες εκπομπές. Όχι τις υπερασπίζετε κιόλας.
Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ, έχει τρελαθεί όλος ο κόσμος. Νομίζω ότι είστε μόνο εσείς Θεσσαλονίκη. Σε παρακαλώ τώρα. Δεν μπορούμε να πούμε ούτε για το συγκεκριμένο γεγονός. Κάθε δε. Μέχρι και εσύ θα παίρνεις τηλέφωνο και θα έλεγες ηρεμήστε λίγο. Τι είναι αυτά που λέτε. Δεν νομίζω, Χρήσανθε. Ηρεμήστε δεν νομίζω. Λίγο. Μπορεί να έλεγα πείτε κι άλλα. Αν ήμουν η Βασαβίδη. Αυτό θα έλεγες. Αν ήμουν η Βασαβίδη. Γιατί θυμάμαι κάτι, πάνω για τον Ιβάν Σαββίδη, δεν θα έχεις την απέτηση Χρύσανθε. Δεν θα έχεις την απέτηση Χρύσανθε από το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη. Να πας στο κανάλι του φίλου σου του Βαγγέλη Μαρινάκη, σαν άριζε λέω ο δικός σου. Εντάξει και να σας κάνει αφιερώματα. Αύριο αφιέρωμα στο πρωτάθλημα του 1919. Δείτε πόσο Άρης πήρε το πρωτάθλημα του 19. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εντάξει, μιλάς για δημοσιογραφία όμως. Μην μιλάς για δημοσιογραφία. Έχεις δίκιο. Καλά κάνει. Μην μιλάς για δημοσιογραφία. Μην μιλάς για δημοσιογραφία και δημοσιογραφική ιδεοντολογία όμως. Μην τους μαλώνεις ότι θα κάνουν τα ίδια στον Πειραιά. Πες το μας ότι αυτό είναι. Να ξέρετε ότι εμείς... Δεν τους μάλωσα, Χρύσανθε, ανθεκτικές. Είπα, μου έκανε εντύπωση ότι ένα τέτοιο γεγονός δεν υπάρχει ούτε μια μισή αράδα. Αυτό είπα. Δεν τους μάλωσα τους ανθρώπους. Δεν λέω γι' αυτό. Δεν τους μάλωσα. Δεν τους μάλωσα. Γι' αυτό καλά κάνεις. Πες το αυτό. Αφού λοιπόν είναι όλα επικοινωνία, να πάει ο Θόδωρος Καρυπίδης στο Μέγκα και να κάνουν 5 αφιερώματα στον Άρη. Να βλέπει όλη η Ελλάδα το πρωτάθλημα του 20. Α, ξέχασα, δεν έχει τότε πλάνα. Δεν πειράζει. Θα το κάνουμε με ζωγραφιές. Με σκίτσα θα το κάνουμε. Στέριο, το 20 δεν είναι. Περίμενα να ιδρυθείς εσύ, να φας μια πεντάρα πρώτα και να πάρω τα χρώματα. Και μετά πήρα τα ωραία, θα πεις, λοιπόν, τον πρόεδρο το δικό σου να πει τον άλλο τον πρόεδρο. Και στα τρία τα πρωταθλήματα τα αρχαία και στα τρία τα αρχαία τα πρωταθλήματα. Γιατί μιλάτε για την ιστορία του ΠΑΟΚ, αλλά τι, η ιστορία του ΠΑΟΚ δεν υπήρχε τότε που έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Δεν έπαιξε ο ΠΑΟΚ και στις τρεις φορές με τον Άρη. Και στις τρεις φορές έπαιξες και τις τρεις φορές έπαιξες και έχασες τα πρωταθλήματά μου. Και τις τρεις φορές, Στέργιο. Περιμένεις να κάνω κουβέντα τώρα, Χρύσανθε, για πρωτάθλημα ποδοσφαίρου το 34. Αλήθεια τώρα. Δεν ετοιμάς την ιστορία. Στο διαδίκτυο, αν πεις, γράφει πιθανές συνθέσεις. Άσε μας, Χρύσανθε, τώρα. Άσε μας, Χρύσανθε. Πιθανές συνθέσεις. Εσύ προχθές που έφυγε ο άνθρωπος που έλεγες 90 χρονών και πότε και τον τίμησες και πολύ καλά έκανες. Δεν θυμάμαι πώς ήταν το βετεράνο του ΠΑΟ. Πότε έπεσε εκείνος ο άνθρωπος. Έπαιζε στις στιγμές που απαξιώνεις τώρα, Στέργιο. Όχι, έπαιζε δεκαετία έπαιξες... του 50, Χρύσανθε. Όχι δεκαετία του 30, του 40. 46 είναι το πρωτάθλημα. Μετράει ή μετράει 5 χρόνια μετά. Πείτε μας, από πότε μετράει. Από πότε μπορούμε να τιμούμε εμείς τους παλεμάρους. Δεν κάνεις, δεν πάει να κάνεις θέση, Χρύσανθε, τώρα. Α, θα σου πω εγώ θα κάνεις με τα πρωταθλήματά σου. Εγώ σου είπα απλά και λίγο νωρίτερα. Τα απαξιώνεις. Έχεις ξεπεράσει τα 40. Τα απαξιώνεις. Τίτλο από την ομάδα στο ποδόσφαιρο δεν έχεις δει. Τα 200 θα ξεπεράσω. Γιατί εγώ ποτέ δεν ούτε πολυδιοκτησία έκανα, ούτε με την κυβέρνηση τα κίμιασα. Δακρύζουν οι τείχοι, Χρύσανθε, στο Λίμπερο. Δακρύζουν. Πώς είναι το τείχος των δακρύων. Τρέχουν δάκρυα από τα μικρόφωνα. Έχει. Τρέχουνε. Τρέχουν δάκρυα. Συνέχισε. Ωραία. Μην απαξιώνεις τίποτα, Στέργιο. Στο κεφάλι σου θα πούμε. Μην απαξιώνεις. Η επικαιρότητα είναι αυτή, Κώστα. Επικαιρότητα είναι αυτή, Κώστα. Αυτό είναι επικαιρότητα. Τι είναι η επικοινωνία. Εγώ δεν μάλωσα για το συγκεκριμένο. Ο Στέργιος έχει μια τακτική να απαξιώσει τα πρωταθλήματα του Άρη, οτιδήποτε άλλο. Ενώ όταν πρόκειται για βετεράνους του Άρη του ΠΑΟΚ ή κατορθώματα. Η επικαιρότητα είναι ότι χθες το βράδυ, Κώστα, επιχειρήθηκε αυτό είπα εγώ. Από εκεί ξεκίνησα να μαλώνουμε. Και μου λέει ο άλλος για γάβρους. Από εκεί ξεκίνησα εγώ. Από εκεί ξεκίνησα. Δεν είπα κάτι άλλο. Ωραία. Δεν έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Να βάλουμε μια παύλα, γιατί έχει πάρα πολλές συγκεκριμένες σήμερα και το χθες. Και πρέπει να τις πούμε. Πάμε στο διάλειμμα και ξεκινούμε να πίσω. Εδώ μας επιστρέψαμε. Δεύτερο μισάωρο. Στην εκπομπή Τρόικα, μαζί μας όπως κάθε μέρα το Καλογεράς, με τρία καταστήματα επιλέξτε το πιο κοντινό ή αυτό που σας βολεύει, που είναι κοντά στο χώρο εργασίας σας. Γρηγορίου Λαμπράκη 27 είναι το πρώτο, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχική Ορειοκάστρου το δεύτερο κατάστημα, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών Θέρμη το τρίτο κατάστημα και υπάρχει στο ίντερνετ το.καλογεράς.gr με ενδιαφέρουσα νέα από το αυτοκίνητο γενικότερα αλλά και πληροφορίες για το Καλογεράς. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων, σέρις, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και σας δίνουμε και αυτοκίνητο αντικατάστασης για να μην ταλαιπωρήσετε όσο το δικό σας ελέγχεται ή επισκευάζετε. Διαγωνισμός
σήμερα με ένα μήνυμα 0,62 μόλις λεπτά του ευρώ σύν το ΦΠΑ. FM και ενώ ονοματεπώνυμο το μήνυμά σας το στέλνετε στο 54222 54222 222 συγγνώμη. Ο νικητής που θα κάνουμε την κλήρωση στις 2 παρακάτι θα κερδίσει δωρεάν ένα γυαλί ηλίου από τα Opticon Express αξίας 65 ευρώ. Θα πάτε στα καταστήματα του Opticon Express, όποιος σας βολεύει θα πείτε το όνομά σας και θα πάρετε χωρίς να δώσετε μισό ευρώ γυαλιά αξίας 65 ευρώ. Τώρα αν επιλέξετε κάποιο ζευγάρι που κάνει 85 θα δώσετε απλά 20 ευρώ, αλλά 65 ευρώ κερδίζετε έτσι κι αλλιώς χωρίς να δώσετε ούτε μισό ευρώ από τα Opticon Express. Παύλο Μελά 11 το πρώτο κατάστημα, 26 Οκτωβρίου 28 στα δικαστήρια το δεύτερο, Πολυτεχνείου 23 στη Νέα Ευκαρπία. Όσοι στείλετε μήνυμα κερδίζετε αυτόματα μια δωροπιταγή 50 ευρώ, πηγαίνετε στα καταστήματα του Opticon Express και τα εξαργυρώνετε. Δύο μηνύματα, τρία μάλλον. Καλημέρα παιδιά, πώς να πει κάτι για το Μαρινάκι, στο δευτερόλεπτο πετάγεται και τον καλύπτει ο Χρύσανθος. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, σαν να τσιμπάει το Χρύσανθο μία μίγα όταν λέμε για Μαρινάκι. Το άλλο μήνυμα είναι, είμαι και εγώ του συστήματος που πλήρωσα το αρχικό χρέος της εταιρείας μου στο κράτος. Ναι, είσαι του συστήματος. Έπρεπε να πληρώσεις και τις προσαυξήσεις και τα προστήματα και όλα. Εντάξει, και το τρίτο μήνυμα, στα πρώτα δύο δεν έπαιξε ο ΠΑΟΚ και καμιά ομάδα του ΠΟΚ. Κατάφερε να μην πάρει ΑΕΤ το πρωτάθλημα, ο Άρης σε πρωτάθλημα τριών ομάδων. Δεύτερον, είχε 14 εκατομμύρια παγωμένα χρέη με δήλωση του Προέδρου της Κούμου Αλφα, που φιλοξένησε στο site του, τα οποία δεν πλήρωσαν ποτέ τελικά και που μπορεί να, με τόκους ως τώρα να έφταναν τα 40. Αλλά εδώ Μούγκα, τρίτον, όλα είναι επικοινωνία. Αυτά είναι τα μηνύματα, Χρήσανθε. Αν πάρω τις δηλώσεις και τα λοιπά ή με αφήνουν παγερά διάφορα σε, ένα σε μια μικροπολιτική που υπήρχε τότε στον Άρη, η ουσία ποια είναι και η ουσία φαίνεται από τα επίσημα βιβλία και όχι αν το δήλωσε οποιοδήποτε. Ο Σκόρδας είχε πει ότι είναι 40 κάποια στιγμή, είπα να πει. Ήτανε. Αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος ότι όλα αυτά δεν ίσχυαν. Αλλά σε σχέση με το αν πετάγουμε για το Μαρινάκι, δεν είπα για το Μαρινάκι εγώ τώρα. Καλά έκανε για το Μαρινάκι και στο site All About Aris υπάρχει το θέμα του Μαρινάκι και νωρίς. Το έστειλα και όλο στο Στέριο για να το δείτε από νωρίς μου πώς το ψάχνετε. Αλλά εγώ είπα για συγκεκριμένα πράγματα για τον Άρη. Αν εσείς οτιδήποτε λέμε και ακούμε το συνδέετε επειδή έτσι μάθατε, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Εγώ θα συνεχίσω να λέω την πραγματικότητα και την αλήθεια. Όπως σας έλεγα περί δεσμευτικής προτάσεως και όλα τα υπόλοιπα και λέγατε και στέλνατε μηνύματα και τότε. Και ειρωνευόσασταν. Όπως όταν τον Νοέμβριο πριν σκάσει η υπόθεση πολυδιοκτησίας, σε ένα από τα τελευταία μου blogs της DNA, το έγραψα. Και από κάτω γινόταν ο χαμός. Ηρωνία και πλάκα. Ήρθε η κυβέρνηση όμως και άλλαξε το νόμο και σωθήκατε πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εκεί δεν είδα κανένα ζήτημα. Και όταν σας έλεγα ότι γιατί βγάζει μια ανακοίνωση πάει πάω κατά της κυβέρνησης να πει δεν δέχομαι την τροπολογία αυτή. Γιατί δεν βγάζει μια ανακοίνωση. Τίποτα. Δεν έχει βγει ποτέ ανακοίνωση. Εμείς δεν θέλουμε, θέλουμε να δικαστούμε, να μπούμε στην ουσία κτλ. Ο καθένας κάνει την πολιτική του και μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Από εκεί και έπειτα τώρα όλοι κρινόμαστε και όλοι είμαστε στην κρίση του κόσμου. Εγώ δέχομαι την κριτική και την κρίση και τα μηνύματα, αρκεί να μην υπάρχει υβρεολόγιο ή κάτι το ανάλογο. Ο φίλος ο Κώστας λέει, καλησπέρα, μια φορά να σου απαντήσει με επιχειρήματα και εγώ θα πέσω στο θερμαϊκό. Όχι, Κώστα, μην πες. Είσαι ήρωας, μου λέει ο φίλος ο Κώστας. Εντάξει. Ο φίλος ο Κώστας είναι Αριανός. Ο Στέργιος. Γελάνε τα μικρόφωνα, Χρύσανθε. Άστο, Χρύσανθε, άστο. Άλλαξε θέμα, Χρύσανθε. Άστο. Γιατί να αλλάξω θέμα. Άστο, Χρύσανθε. Να αλλάξω θέμα. Άστο. Γιατί να αλλάξω θέμα. Εγώ χαίρομαι που παραδέχτηκες ότι όσα λέγονται εκεί λέγονται επειδή είναι μεγαλομέτωπο Σιβάν και του κρεμάσαμε το πανό. Εντάξει, οκ. Το κρεμάσανε, αυτοί που το κρεμάσανε το πάνω. Όχι, δεν είπα αυτό, Χρήσανθε. Είπα ότι εγώ αν ήμουν Ιβάν Σαββίδης, θα έλεγα 10 φορές χειρότερα στο κανάλι μου. Δεν είπα ότι λέγονται αυτά γιατί έγινε το πανό. Είπα ότι αν. Τι άλλο να πει. Τι άλλο να πει δηλαδή. Τι, τα έχει πει όλα. Τι άλλο να πει. Τι άλλο να πει. Έχουμε βρει 50 θέματα που δεν υπάρχουν. Φτάνει. Είναι που δεν υπήρχε, Χρήσανθε, και το θέμα με το μπαν που μας έλεγε στην εκπομπή αυτή. Δεν τίποτα. Είναι η παλιά, μην ασχολείστε. Φίλε, εγώ σου είπα πάρα πολλές φορές ότι 12 χρόνια... Γιατί μιλάς μόνο για δικαιώσεις και αυτά, συγγνώμη, εντάξει. Συγγνώμη που δεν άλλαξα.
Όχι, συγγνώμη που άλλαξα, ο Παραγουανός άλλαξε το θέμα. Ο Παραγουανός, ναι. Το είπε και ο Θωμαϊδίσκος αυτό. Λοιπόν, μια που λέτε, θυμάσαι τι σου έλεγα όταν πανηγυρίζατε ότι το εφετείο επιστρέφει τους 5 βαθμούς στην Ξάνθη. Έχω περίπου 15 δημοσιεύματα από τα ίδια μέσα, τα οποία λένε δικαίωση για Ξάνθη από το εφετείο, επιστρέφονται οι 5 βαθμοί. Γιατί αυτά τα δημοσιεύματα είναι ό,τι λέει ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη. Παίρνει τον δικηγόρο του ΠΑΟΚ και η Ξάνθη, δικαιωθήκαμε. Επιστρέφονται οι 5 βαθμοί και με πρόκριμα αυτό θα δικαιωθούμε και εμείς. Μήπως μπορείς να μας πεις τι έγινε με τους 5 βαθμούς αυτής της Ξάνθης που στις 11 Μαρτίου όλα τα site γράφανε τα φύλλα προσκύμενα ότι δικαιώθηκε η Ξάνθη και της επιστρέφονται οι 5 βαθμοί με απόφαση του εφετείου. Γιατί χθες που διαβάστηκε η απόφαση του εφετείου δεν λέει τίποτα για τους 5 βαθμούς. Από μόνοι σας το συμπεράνατε. Έτσι έπρεπε να πείτε, έτσι είπατε. Τι έγινε τελικά με τους 5 βαθμούς? Τίποτα. Αλλά πρέπει να σου πω κάτι, δεν έχω χρόνο. Να τα βάλω δίπλα-δίπλα. 11 Μαρτίου, 18 Μαΐου. Για να δούμε ποιος λέει την πραγματικότητα, την αλήθεια και ποιος κάνει κανονική δημοσιογραφία και ποιος όχι. Αλλά τέλος πάντων, είναι ένα θέμα Ξάνθη που δεν με απασχολεί ιδιαίτερα το Λαμπαοτάνης. Βάλαμε μόνο την απόφαση και τελείωσε. Απλά επειδή ο κόσμος ξεχνάει. Όντως ξεχνάει. Και κάνει επιλεκτικά, θυμάται επιλεκτικά. Τέλος πάντων. Όπως δεν πρέπει να κάνουμε, να έχουμε επιλεκτική μνήμη για μέρες σαν τη σημερινή. Της γενοκτονίας των ποδίων, η οποία όμως πρέπει να μείνει και μακριά από εκμετάλλευση. Γιατί βλέπω πολλούς πολιτικούς, κυρίως πολιτικούς, αλλά και διάφορους άλλους, να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη γενοκτονία των ποδίων. Η γενοκτονία των ποδίων είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Και εδώ θα πω μπράβο στο Σαββίδη για αυτό που έκανε με το κόκκινο ποτάμι. Γιατί έστω μέσα από μια τηλεοπτική σειρά μπορείς και μαθαίνεις 5 πράγματα. Και αντιλαμβάνεσαι το τι έγινε τότε. Γιατί δυστυχώς στην εποχή μας, αν δεν τα δούμε στην τηλεόραση ή στο ίντερνετ, πράγματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία της Ελλάδος, με την καταγωγή μας, με τις ρίζες μας, με την ιστορία μας, αν δεν τα δούμε στο ίντερνετ και στην τηλεόραση, μπορεί να μην έχουμε ιδέα το τι είναι αυτό το πράγμα, το τι είναι η γενοκτονία των ποντίων, το τι έγινε εκείνα τα χρόνια, το τι συνέβη με όλους αυτούς. Είναι λοιπόν η μέρα μνήμης η σημερινή και πρέπει να την τιμούμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ το τι έγινε, αλλά δεν πρέπει να το ξεχνάμε και πρέπει να το τιμούμε κάθε μέρα του έτους. Όχι μόνο σήμερα 19 Μαΐου. Αυτή είναι η δική μου θέση και άποψη και φυσικά είναι πολύ σημαντικότερη η σημερινή ημέρα από όλα όσα λέγαμε νωρίτερα. Είτε αφορούν τον Άρη, είτε αφορούν τον ΠΑΟΚ, είτε αφορούν τον Ολυμπιακό, είτε αφορούν τον οποιοδήποτε ποδοσφαιρικό ή μη σύλλογο. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο, Στέργιο, σε σχέση με τη σημερινή ημέρα μνήμης, όχι μόνο για τον ποντιακό ελληνισμό, αλλά για ολόκληρο τον ελληνισμό. Γιατί ένα πολύ μεγάλο του κομμάτι ξεριζώθηκε, βιάστηκε, δολοφονήθηκε και οι εντός εισαγωγικών τυχεροί απλά ξεριζώθηκαν. Με την υπερβολή που θέλω να δώσω στο απλά. Γιατί το βάζω δίπλα στους φόνους και στους βιασμούς. Θυμόμαστε, τιμούμε και δεν ξεχνάμε, γράφει η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Νωρίτερα είπα και τον Βαγγέλη Μαρινάκη, είναι όλοι αυτοί που σε κάθε αγώνα με τον ΠΑΟΚ είναι οι Βούλγαροι, οι Τσετσένοι, οι Τούρκοι και άλλες ομάδες και άλλοι οπαδοί υιοθετούν αυτές τις εκφράσεις, αλλά τιμούμε τη γενοκτονία και δεν ξεχνάμε. Επειδή το υιοθετούν οι οπαδοί, ρε Στέργιο, τι πάει να πει αυτό? Τι υιοθετεί η ΠΑΕ Άρης ή η ΠΑΕ Ολυμπιακός? Ναι, αφού όταν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος λέει ο Ρώσος, φυσικά το κάνει. Δεν κατάλαβα. Τι πάει να μου πεις τώρα ότι ο Ολυμπιακός. Θα μου πεις ότι ο Ολυμπιακός δεν υιοθετεί την Ιαχή Βουλγαρία. Τι λες, Εκκριζάτε τώρα. Ποιος είπε αυτό το πράγμα, ρε? Είπα εγώ αυτό το πράγμα. Είπες επειδή το λένε οι οπαδοί, δεν σημαίνει ότι το κάνουν ο Ολυμπιακός. Το υιοθετεί επειδή το λέει το υιοθετεί και η ΠΑΕ Άρης. Δεν μίλησα για την ΠΑΕ Άρης, δηλαδή. Είπα και οπαδοί άλλων ομάδων. Είπα. Δεν είπα ότι και οι οπαδοί άλλων ομάδων που τα υιοθετούν οι ΠΑΕ τους. Ωραία. Δεν μου λες όταν σκοτώθηκε ο Τόσκο τι έλεγες? Ότι επειδή το κάνανε αυτοί φταίει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έλεγες? Τι λες τώρα? Τι τσουβάλιασμα είναι αυτό? Με τρελάνεις τώρα πρωί-πρωί. Τι τσουβάλιασμα είναι αυτό, ρε φίλε? Στέργιο, έχεις αντιληφθεί κάτι? Ξεκινάει η εκπομπή, η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Μιλάμε κάτι για τον ποντιακό ελληνισμό Σαββίδης. Μόνο Σαββίδης είναι πόντιος, ρε.
Όλα γύρω το Σαββίδι γυρίζουνε. Το βαρεθείτε λίγο. Και ο Καρυπίδης πόδιος είναι. Είπα εγώ τη λέξη Καρυπίδης για τον ποντιακό ελληνισμό. Τι σχέση έχει ο ποντιακός ελληνισμός με το Σαββίδι και τον κάθε Σαββίδι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Επειδή είναι πόδιος αυτός, πρέπει όλα να περιστρέφονται γύρω από το Σαββίδι. Και το τι λέει κάποιος για το Σαββίδι. Μας έχετε πρίξει πια με το Σαββίδι και το Σαββίδι. Χρυσανθέ. Χρυσανθέ. Ο ποντιακός ελληνισμός. Πες για τον ποντιακό ελληνισμό. Χρυσανθέ. Το Σαββίδι γιατί συνδέει. Μπορώ να λέω ότι θέλω για τον Ολυμπιακό, σε παρακαλώ, χωρίς να πετάγεσαι ή να μου βάζεις χέρι, αν θα αναφέρω ναι. Ολυμπιακό ό, ή όχι. Ό,τι θες. Σώπαρε. Σώπαρε. Ό,τι θες. Ό,τι θες. Που πετάγεσαι κάθε φορά και τσατίζεσαι κιόλας. Ναι, γιατί μας έχετε πει. Ναι, βγήκε αυτή η ανακοίνωση του Ολυμπιακού και ήθελα να τη διαβάσω. Γιατί είναι μνημείο υποκρισίας γι' αυτό. Επειδή λοιπόν έλεγες εκεί την ώρα ότι πρέπει να τιμούμε και όχι μόνο σήμερα. Είναι μνημείο υποκρισίας ναι. Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Που 40 χρόνια προσπονούν και Βούλγαρους και Τούρκους και Τσετσένους και Ρώσους. Και θα μου βάλεις χέρι, ωραία. Αν θα πω και τον Ολυμπιακό, τι λες ρε. Άντε σοβαρέψου λίγο. Ποιος... Σου έβαλα εγώ χέρι γιατί μιλούσες για τους Σαββίδι και το Όπεν όλους τους μήνες. Αγόρι μου, ζεις ένα παράλληλο. Καλά, Χρυσανθέ, άσε, Χρυσανθέ. Εντάξει, οκ. Okay. Να σου πω κάτι, άκου λίγο. Επειδή ξέρεις ότι έχεις άδικο. Επειδή ξέρεις ότι έχεις άδικο. Όπως και έχετε. Φυσικά, έχετε βάλει έναν εχθρό υποτιθέμενο και παράλληλα θέλετε να πείσετε τον κόσμο, δεν έχετε ούτε ένα επιχείρημα. Το μόνο επιχείρημά σας είναι ότι λέμε υπέρ του Ολυμπιακού ή ότι λέω υπέρ του Ολυμπιακού. Επειδή δεν μπορείς να απαντήσεις στα γεγονότα που σου παραθέτω, τα θέματα που σου παραθέτω, πετάς ένα ότι υπερασπίζομαι τον Ολυμπιακό γιατί αυτό αρέσει στη μάζα. Να σου πω κάτι, το έκανε και εγώ έχω συνεργαστεί με τον Νίκο Πετρουλάκη, τον Σαράντι Πανταζή, ήμουνα με τον Δημήτρη Μπούζα, αυτή ήταν η τακτική. Όταν δεν υπήρχε επιχείρημα, πετάμε ένα κατά του Ολυμπιακού και γινόμαστε Μακεδονομάχοι Μεσάρισα. Στεριό, 2020 έχουμε. 2020. Δεν πουλάει πλέον αυτό το παραμύθι. Να ξέρετε. Δεν πουλάει πλέον το παραμύθι. Τον έχω γραμμένο τον Ολυμπιακό. Και έχω γράψει τόσα κείμενα για τον Ολυμπιακό που μια ζωή να γράφεις δεν πρόκειται να τα φτάσεις. Επειδή συγκυριακά αυτή τη στιγμή έχετε έναν άνθρωπο που είναι δυνατός επιχειρηματίας και έχει πάει κόντρα στον Ολυμπιακό, ενώ στα υπόλοιπα 90 από τα 96 χρόνια της ιστορίας σου ήσουν πάντα μαζί με τον Ολυμπιακό. Πάντα μαζί, πάντα δίπλα, πάντα ψήφισε Ολυμπιακό. Και τώρα ξεφωνίζεις το Μαρινάκι, αλλά και όταν ψήφισες Μαρινάκι το 2011, πάλι λέγανε Βούλγαρους, πάλι λέγανε Τούρκοι, πάλι λέγανε όσα λέγανε οι Ολυμπιακοί, αλλά το ψήφισε η διοίκησή σου τότε, Στέριο. Όταν ο Ζαγοράκης μιλούσε με τον αγαπημένο στον Αχιλέα τον Μπέο και έλεγε να πέσει η γριά, λέγανε για το Μαρινάκι αν θυμάσαι καλά. Για τον πρόεδρο που δεν έπρεπε να τον συμπεριφερθούμε έτσι. Τότε δεν λέγανε Τούρκους, τότε δεν λέγανε Βούλγαρους, θα μου πεις εμένα για επιλεκτική και θα μου πεις εμένα αν σου βάζω χέρι, κανένα χέρι δεν σου βάζω. Πες ό,τι θες για τον Ολυμπιακό αρκεί να μην είναι μηνύσιμο. Ό,τι γουστάρεις θες, από το πρωί μέχρι το βράδυ κάνει 2 ώρες εκπομπή και λέγει γι' αυτό. Εγώ τον Ολυμπιακό δεν θα τον υπερασπιστώ ποτέ. Αλλά δεν μπορώ να συνταχθώ με αυτό το φτηνό λαϊκισμό. Αυτό το φτηνό λαϊκισμό που παράγεται και η έλλειψη επιχειρημάτων που έχετε και επειδή δεν έχετε κανένα απολύτως επιχείρημα, το μόνο που λέτε είναι τυράκια του Μαρινάκη, είστε του Ολυμπιακού κτλ. Δεν έχετε ούτε ένα επιχείρημα δεν έχετε αντικρούσει. Ούτε στην υπόθεση με την Ξάνθη, ούτε στην υπόθεση της πολυδιοκτησίας, ούτε σε αυτά που είπα το πριν για το Open. Δεν με ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός, τον έχω γραμμένο και θεωρώ μάλιστα ότι είστε ένα και το αυτό. Ότι κάνετε τα ίδια ακριβώς πράγματα με τον Ολυμπιακό. Αλλά εγώ σου είπα, δεν γίνεται εσύ να τσουβαλιάζεις για τους Τούρκους, τους Βούλγαρους και οτιδήποτε άλλο τις επίσημες ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, αλλά στην περίπτωση του θανάτου του οπαδού του Άρη, που είναι έξω αυτοί που τον σκότωσαν, είναι όλοι έξω αυτοί που τον σκότωσαν, να λες ότι δεν φταίει η ΠΑΕΠΑΟΚ, που ήταν οπαδή. Δεν μπορεί λοιπόν στην περίπτωση ενός θανάτου να λέμε δεν φταίει ο επίσημος ΠΑΟΚ και τίποτα άλλο, που όντως δεν μπορεί να κατηγορήσεις την ομάδα γιατί πήγαν 10 άτομα και κάνανε αυτό που κάνανε. Αλλά δεν γίνεται όποτε θέλουμε για τις άλλες ομάδες να κάνουμε ένα και το αυτό την ΠΑΕ και το λαό. Το ότι ένας βλάκας ή 5 βλάκες ή 100 ή 1000 ή 200 φωνάζουν Βούλγαρους αυτούς που τους κράτησαν ελεύθερους, δεν πάει να πει ότι ένα ολόκληρο παδικό κίνημα συντάσσεται με αυτό. Όταν υπάρχουν 5 βλάκες οι οποίοι θα φωνάξουν με ένα Βούλγαρο. Ή σε ένα Τούρκο ή τον Αριανό Εβραίο. Όταν υπάρχουν 5 και 20 και 100 χιλιοι βλάκες, δεν σημαίνει ότι όλος ο λαός
υιοθετεί αυτό που λέει, πόσο μάλλον η επίσημη ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία ή η καλαθοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Αυτό σου είπα. Ούτε χέρι σου έβαλα για τον Ολυμπιακό, ούτε χέρι σου έβαλα τίποτα, ούτε υπερασπίζομαι κανέναν Ολυμπιακό και κανέναν άλλον που έχει τη συμπεριφορά του Ολυμπιακού στο ελληνικό ποδόσφαιρο ή του Παναθηναϊκού στο ελληνικό ποδόσφαιρο ή της ΑΕΚ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό λέω, Στέργιο. Αλλά το μόνο που ξέρετε να λέτε είναι ότι μόλις λέτε για τον Ολυμπιακό, ότι υπερασπιζόμαστε τον Ολυμπιακό. Κατάλαβα ότι έχει κουράσει οτιδήποτε συνδέεται με την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη να πρέπει να το συνδυάζουμε με τον Ιβάν Σαββίδη. Επειδή θέλετε εσείς. Θέλετε να το κάνετε, κάντε το. Εμείς δεν θέλουμε. Δεν είναι ο μόνος πόντιος ο Ιβάν Σαββίδης. Καταλάβετε το. Δεν γίνεται να συνδέεται το οτιδήποτε σε μια τέτοια μέρα, μια τόσο σημαντική μέρα για τον ελληνικό, για την Ελλάδα και τον ποντιακό ελληνισμό, δίπλα να βάζετε πάντα τη λέξη Σαββίδης. Επειδή έτσι θέλετε να το κάνετε εσείς και έτσι πρέπει να γίνετε. Αυτή είναι η διαφορά μου, με τιμή κιόλας, ξαναλέω, στο δικό του αγώνα για τους, για τους πόντιους. Αλλά υπάρχουν και σωματεία ποντίων κτλ. Που δεν συμφωνούν με τον Ιβάν. Όπως και να το κάνουμε. Δεν γίνεται αυτή η αγιογραφία πια που εκτελείστε καθημερινά και στα Ερδιανά και παντού. Θέλετε να το κάνετε εσείς, κάντε το. Αφήστε και εμάς όμως να λέμε ελεύθερα την άποψή μας και τη γνώμη μας. Ούτε τον προσβάλαμε, ούτε τον έβρισα, ούτε έχω κάνει ένα post εγώ που να βρίζει και να έχει τέτοιους χαρακτηρισμούς στους οποίους αναφέρεις. Ποτέ. Ενώ έχω δει δεκάδες post αντίστοιχα από συναδέλφους από εδώ από εκεί να υποτιμούν να βρίζουν τον Άρη. Με αισχρό τρόπο. Με Εβραίους και όλα τα υπόλοιπα. Πείτε ό,τι θέλετε για τον Μαρινάκη και τον Ολυμπιακό. Φαίνεται άλλωστε όταν με όλες αυτές τις διώξεις που έχει και το τι εκπροσωπεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά μην μου κάνετε την αγιογραφία από την άλλη πλευρά. Εκεί είναι η δική μου αντίδραση. Αυτό ήθελα να πω και μπορώ να σε ακούσω σε οτιδήποτε θέλεις. Εγώ σου είπα και στο ξεκίνημα, δεν πρόκειται να ξαναμπω μαζί σου σε αντιπαράθεση για θέματα του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Αλλά βλέπεις τι ωραία που σου αφήνω και λες ότι είναι να πεις. Εντάξει. Γιατί εγώ σου μα μου λες. Από εδώ και πέρα λοιπόν σε παρακαλώ να μην με ξαναδιακόπεις για οτιδήποτε. Αν θέλω να πω για Μαρινάκη και Ολυμπιακό, άκουσε με λίγο. Πάλι με διακόπτεις. Όχι, με είπες να μην ξαναδιακόπτεις. 10 λεπτά σε άκουγα. 10 λεπτά σε άκουγα, Χρυσανθέ. Δεν θέλω τη βοήθειά σου, Χρυσανθέ. Όχι. Την επόμενη φορά που θα θέλω να μιλήσω για Μαρινάκη, μίλησαν ήδη Ολυμπιακό ΑΕΚ. Θα κάτσεις και θα με ακούς 5-10 λεπτά μέχρι να τελειώσω. Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό θέλω να σου πω ότι. Επειδή δεν είναι σωστό απέναντι στον κόσμο και να ζητήσουμε μια συγγνώμη αφότερη, νομίζω και θα το κάνεις και εγώ. Γιατί ο κόσμος δεν θέλει να μας ακούει να μαλώνουμε. Μπράβο, δεν θέλει να μας ακούει να μαλώνουμε. Άκου λίγο τι θα κάνουμε. Θα βρούμε τα γράδα μας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θα λέει ο ένας ό,τι θέλει. Τα γράδα μου χρήσαν, δεν τα έχω βρει εγώ. Ό,τι έχεις πει ακόμα και τις μέρες που έκυγε το θέμα του ΠΑΟΚ με τις Ξάνθης όταν πρωτοβγήκε. Έκανες και αν θέλεις να ανατρέξεις τις παλιότερες εκπομπές να το ακούσεις, μιλούσες 10 λεπτά για ΠΑΟΚ, Ξάνθη κτλ. Δεν υπήρχε αντίλογος, Χρυσανθέ. Καθόμουν και σ' άκουγα. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα με διακόψεις, για Μαρινάκη, θέλω να πω, θα πω για Μαρινάκη 10 λεπτά. Θέλω να πω για Ολυμπιακό, θα πω για Ολυμπιακό. Θέλω να πω για Μελισσανίδη, θα πω για Μελισσανίδη. Θα κάθεσαι, θα με ακούς λοιπόν 5, 6, 10 λεπτά, όπως σε άκουγα τώρα 10 λεπτά που μιλούσες, χωρίς να σε διακόψει άνθρωπος, και μετά θα πεις αυτό που έχεις να πεις. Νομίζω είμαι ξεκάθαρος. Εντάξει. Δεν θέλω ούτε να μαλώνω, να. Βαρέθηκα να έχουμε σε αντίλογο μαζί σου, δεν υπάρχει κανένα νόημα. Εντάξει. Αυτό που είναι να πω, θα το λέω. Αν σε έχει κουράσει ο Ολυμπιακός, συγγνώμη, δεν με νοιάζει η άποψή σου. Δεν με νοιάζει. Εμένα δεν με έχει κουράσει. Θα λέω λοιπόν ό,τι θέλω να πω και μετά θα πεις και εσύ τον αντίλογό σου. Μήνυμα φίλου, τότε που ο Κόντης μιλούσε με τον πατέρα. Μπορώ να απαντήσω. Ναι, για σένα είναι το ερώτημα. Για μένα. Να πω. Τότε τι ήμασταν. Δεν ήμασταν τσιράκια του Ολυμπιακού. Τι έγινε. Αναέτος πάει το τσιράκι. Πώς γίνεται. Γιατί τότε που μιλούσε ο Κόντης με τον πατέρα είναι ένα χρόνο πριν η καλή εισαγγελέα μας τοποθετήσει το άρμα του Ολυμπιακού. Όχι εισαγγελέα, ανακρίτρια, τι είναι αυτή. Και ένα άλλο μήνυμα του Αλέξανδρου. Το να μιλάει ο Χρύσανθος για φανταστικούς εχθρούς είναι σαν να μιλάνε οι Ναζί για τα θύματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Γιατί κάτι είπες ότι έχετε φανταστικούς εχθρούς στον ΠΑΟΚ. Παιδιά, συγγνώμη να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή πρώτη φορά στην εκπομπή έχω 6 μηνύματα από φίλους στο Facebook που όλοι σας κράζουν. Τι συμβαίνει? Να τα στείλουν στο 54222 πες τους. Ναι, και να κερδίσουν και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. 65 ευρώ. Ναι, αλλά
περιμένουν να ακούσουν ειδήσεις, να ακούσουν για την Super League, την επανέναρξη, την τηλεδιάσκεψη, τα δικαστικά, τα ποινικά. Άκου Κώστα, αυτά τα ακούνε παντού Κώστα. Εδώ η εκπομπή είναι γνήσια. Δεν υπάρχει ούτε στήσιμο, ούτε ναι, να πούμε αυτό και να μην πούμε το άλλο. Βγαίνουμε στον αέρα, είμαστε τρεις άνθρωποι με διαφορετικές θέσεις, απόψεις, σε κάποια και συμφωνούμε προφανώς, και λέμε και μιλάμε κανονικά στον αέρα. Ούτε προσχεδιασμένα είναι, ούτε στοχοποιούμε τον έναν, ούτε στοχοποιούμε τον άλλον. Ο Στέλιος λέει αυτά που πιστεύει, εγώ λέω αυτά που πιστεύω και εσύ αυτά που πιστεύεις. Η εκπομπή είναι γνήσια, είναι λίμπερο. Αυτό είναι το ραδιόφωνο, το οποίο είμαστε εμείς. Γι' αυτό να σας πάρουν τηλέφωνο να πείτε ότι ακούγατε λίμπερο. Αθλητικός λίμπερο 107,4. Αυτή είναι η ουσία. Είναι γνήσια. Και όταν είσαι γνήσιος, θα πεις και πράγματα που θα ενοχλήσουν. Καλά, δεν είπαν αυτό. Πράγματα... Τι δεν είπαν αυτό. Λένε ότι είπα. Παιδιά... Πού είναι η ένσταση. Η ένσταση που είναι. Η ένσταση που είναι. Η ένσταση είναι ότι μαλώνεται εδώ και καιρό για το ίδιο πράγμα και δεν βγαίνει άκρη. Και δεν ακούμε ειδήσεις. Τώρα, εντάξει, και θα μαλώνουμε για πάντα. Και μαλώνεται ειδήσεις και ακούμε. Όλες οι ειδήσεις εδώ τις ακούμε. Το 46. Τι να κάνω, αφού ο Στέλιος δεν του άρεσε που το πήρα. Έπαιξα, όπως είπε και ο άλλος ο φίλος, στα δύο λέει δεν έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Αλλάξαμε και την ιστορία, πώς δεν έπαιζε. Έπαιξε, έχασε. Play-off είχαμε, δηλαδή τώρα που έχουμε play-off, τι να κάνουμε δηλαδή. Έπαιξαν το πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης και αυτός που το έπαιρνε έπαιζε με τον πρωταθλητή Αθήνα και Πειραιά. Αυτό ήταν το πρωτάθλημα τότε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Δηλαδή συγγνώμη αν το πάρει φέτος ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Πες ότι δεν έχει την τιμωρία. Και το πάρει με play-off. Τι θα λέμε, επειδή ήταν με play-off δεν ισχύει. Αυτό είναι το σύστημα. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Τέλος πάντων, ας μην γυρίζουμε. Έχεις να πεις κάτι Κώστα εσύ για όλα αυτά ή κάτι δικό σου. Κάποιο σχόλιο, κάποια παρατήρηση, κάτι άλλο, κάτι που σου έκανε εντύπωση. Κώστα. Τώρα όχι. Πότε. Τώρα. Τώρα θα τα πούμε μετά στο τελευταίο ημίωρο. Έχουμε μπασκετικά, έχουμε διάφορα. Έχει ρε παιδιά, έχει. Τι σχόλιο. Είπαμε για τη γενοκτονία των ποντέων, είπαμε, είχαμε και συνέντευξη. Πού είναι η συνέντευξη. Μας έβγαλε ο Χρήστος εκτός πλάνου, θα κάνουμε τώρα μια απόπειρα. ήθελε να κάνει και δευτερολογία ο Χρήστος. Αλίμονο. Ναι. Λοιπόν. Ήθελα να πω πέντε πράγματα για την ημέρα της Σπέργιο. Ναι, αλλά είχαμε ραντεβού χωρίς να σε είχαν ενημερώσει, τηλεφωνικό ραντεβού είχαμε. Είπαμε. Δεν ξέρω εσύ αν στα ραντεβού σου αργείς. Άλλος μπορεί να μην αργεί, άλλος μπορεί να αργεί. Εντάξει, τέλος πάντων, θα κάνουμε μια απόπειρα τώρα να έχουμε τη συνέντευξη. Θα το κάνουμε τώρα. Θα πάμε στο διάλειμμα. Ωραία. Έχετε ακόμα μια ώρα για να μπείτε στην κλήρωση. Ναι. Ναι. Υπάρχει δήλωση του κυρίου Καρυπίδη, μια που λέμε για τη γεροκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Τη διαβάζω πολύ γρήγορα πριν πάμε στο διάλειμμα. Αποτελεί καθήκον όλα μας να θυμόμαστε και να τιμούμε τα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η 19η Μαΐου αποτελεί μέρα μνήμης για το σύνολο του ελληνισμού. Συμπληρώνονται φέτος 101 χρόνια από τη μαύρη σελίδα της ιστορίας και υποκλεινόμαστε σήμερα με σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων. Οφείλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να πετύχουμε τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, γιατί το ζήτημα της γενοκτονίας μας αφορά όλους. Τα χρόνια μπορεί να πέρασαν, αλλά εμείς θα θυμόμαστε πάντοτε. Καταλήγει στην δήλωσή του ο κύριος Καρυπίδης και υπάρχει και μία ανάρτηση της ΠΑΕΑΡΙΣ με φωτογραφία από τότε, με το χάρτη πίσω του πόντου κτλ. Μια γιαγιά και ένα παιδάκι που κλαίει ως μέρα μνήμης 101 χρόνια από τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Αυτές είναι οι επίσημες θέσεις και του μεγαλομετόχου και της ΠΑΕ Άρης για το θέμα. FM κενό το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54222. Αν θέλετε κάποιο σχόλιο, κάποια ερώτηση, κάποια παρατήρηση ή οτιδήποτε θέλετε, χρέωση 0,62 μόλις λεπτά του ευρώ ανά SMS, συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ. Αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά από το Opticon Express αξίας 65 ευρώ, γράφετε FM κενό το ονοματεπώνυμό σας και το μήνυμά σας αν θέλετε. Πάλι στο 54222 το στέλνετε. Θα κάνουμε την κλήρωση στις 2 παρά 2 πρώτα λεπτά παρά 3. Ο νικητής θα πάει σε ένα από τα 3 καταστήματα των Opticon Express και θα πάρει δωρεάν το ζευγάρι αξίας 65 ευρώ. Όσοι στείλετε μήνυμα κερδίζετε μια δωροπιταγή 50 ευρώ. Μπορείτε να πάρετε ένα ζευγάρι που κάνει 50 και να μην δώσετε ούτε μισό ευρώ. Μπορείτε να πάρετε ένα ζευγάρι που κάνει 70 και να δώσετε απλά 20 ευρώ. Μαζί μας την πρώτη ώρα το Ότο Καλογεράς με τρία συνεργεία
Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας το πρώτο, Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχική Ωραιοκάστρου το δεύτερο και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μετανιώσης Θέρμη το τρίτο. Ολοκληρωμένο συνεργείο, σέρβις, πανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Όπως λέω συνέχεια, μην αμελείτε τον έλεγχο του αυτοκίνητου σας, γιατί αν το αφήσετε θα σας αφήσει κάποια στιγμή και θα είναι η ζημιά μεγαλύτερη από το να πάτε τώρα να κάνετε έναν έλεγχο. Μπορεί να μην έχει και τίποτα και απλά θα έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και φυσικά μαζί μας την πρώτη ώρα τα έπλα Μαρμαρίδης. Στο marmaridis.gr μπορείτε να μπείτε και να δείτε τις πολύ μεγάλες προσφορές που έχει ο Μαρμαρίδης σε όλα τα έπιπλα που χρειάζεται ένα σπίτι. Και φυσικά να ενημερωθείτε για το νέο πλάνο δόσεων χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή. Μια εταιρεία που νομίζω, εντάξει, η καλύτερη έτσι, διαφήμιση της είναι το πόσο ικανοποιημένοι έχουμε μείνει όλοι όσοι έχουμε ψωνίσει από το Μαρμαρίδη, είτε κρεβάτι, είτε καναπέ, είτε τραπέζι. Βλέπω τώρα στο marmaridis.gr μεγάλος γωνιακός καναπές κρεβάτι. Είναι αρκετά μεγάλος, βλέπω για 8-9 άτομα, από 1.190 ευρώ, μόνο 490 ευρώ. Παραπάνω και από τη μισή τιμή. Marmaridis.gr, κατάστημα και στη Τζιμισκή, κατάστημα βγαίνοντας από Θεσσαλονίκη, πηγαίνοντας για Καβάλα, καταστήματα και στην Αθήνα. Θα πάμε τώρα στο διάλειμμα και να κάνουμε μια ακόμα απόπειρα, να δούμε αν ο καλεσμένος μας έχει χρόνο, ενώ είχαμε κάνει το ραντεβού στο 12.30, να μας μιλήσει στις 1. Πάμε διάλειμμα και... μετά στις 1.30 έχουμε άλλη μια συνέντευξη. Ωραία. Οπότε καλό είναι να βρούμε τον καλεσμένο. Δύο λεπτάκια διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα στην Τρόικα, πάντα στο Λίμπερο 107,4. 11 της ημέρας θα κάνουμε μια κουβέντα, Κώστα, με έναν άνθρωπο που αν μη τι άλλο, όχι απλά το ξέρει το θέμα, έχει βραβευτεί κιόλας πάρα πολλές φορές γενικότερα για τον αγώνα που έχει κάνει στο συγκεκριμένο θέμα. Έχει διατελέσει και πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Συλλόγων. Έχουμε μαζί μας τον δικηγόρο Παραρίου Πάγο, τον κύριο Χαράλαμπο Αποστολίδη. Καλησπέρα κύριε Αποστολίδη. Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε? Και ευλογίαν σε όλους. Καλά. Είστε καλά? Καλά, καλά. Δεν ανέφερα όλο το βιογραφικό σας, γιατί πραγματικά είναι πολύ μεγάλο σε ό,τι αφορά τον ποντιακό ελληνισμό. Καλύτερα να έχουμε μια κουβέντα από το να... Έτσι ακριβώς. Εντάξει. Λοιπόν, τεράστια η σημερινή ημέρα. Δυστυχώς με πολύ άσχημο θέμα, αλλά σαν ημέρα μνήμης νομίζω ξεπερνάει έτσι τα στενά όρια της Ελλάδας. Δεν ξέρω, ένα πρωτοσχόλιο. Δεν υπάρχουν λόγια μάλλον για να το περιγράψουμε. Αυτή η μέρα σήμερα τιμάται σε 5 ηπείρους. Αφρική, Αυστραλία, Αμερική, Καναδά, Ασία, γιατί παντού έχουμε συλλόγους. Και τιμάται ως ημέρα μνήμης των θυμάτων μιας άγριας γενοκτονίας από τους Νεότουρκους και τον Μουσταφά και Μαλπασά, με 353.000 νεκρούς. Μια απάνθρωπη σφαγή την οποία προετοίμασε και σχεδίασαν δύο Γερμανοί στρατηγοί. Ο Λίμαν φον Σάντερς, οι οποίοι κάναν πρόβα πάνω σε εμάς και στους Αρμένιους για το μετέπειτα επελθέρω ολοκαύτωμα των Εβραίων. Διότι αν η Ευρώπη άνοιγε τότε τα μάτια της, θα έβλεπε πού εκολάπτεται το αυγό του φιδιού. Ξεκίνησαν με εμάς λοιπόν. Και οι Αρμένοι, 1,5 εκατομμύριο, και οι Ασσύριοι και άλλες μειονότητες αλλόθρησκες. Δηλαδή το δόγμα ήταν μια σύσκεψη που έκαναν εδώ, στο τουρκικό προξενείο, στο σπίτι του Μουσταφά Κεμάλ, έλεγαν όπως ο καλός φωτής, δεν κόβει τα χόρτα, δεν τα κουρεύει τα αγριόχορτα, έτσι μας θεωρούσαν. Αλλά τα πιάνει από τη ρίζα με το αλεύρι και τα ξεριζώνει ώστε να μην ξαναφυτρώσουν, έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς και με τους Έλληνες και με τους Πόντιους και με κάθε αλόθρισκο ώστε να αποκτήσουμε την φιλετική και θρησκευτική καθαρότητα. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της θεωρίας που δεν είναι η μετέπειτα αναπτυχθήσα θεωρίας της αριστεράς φυλής, της εθνοκαθαρίσεως δηλαδή, μας γενοκτονία. Το να σας πω ιστορίες, 100.000 ποντιακές οικογένειες θα μπορούν να σας πούνε και από μια ιστορία, τις οποίες διηγηθήκαν οι παππούδες μας. Το πώς έφτασα εγώ σήμερα να λέγω με Χαράλαμπος και γιατί, και γιατί τη μάνα μου, την κόρη μου, την αδελφή μου, τη γιαγιά μου, την ανιψιά μου, τις λένε Σοφίες, μέχρι και τις γάτες μας Σοφίες. Έχουν μια ιστορική διαδρομή.
ποιος έσωσε ποιον, τι έγινε στα Αντάρτικο, πώς μας εξανδραπόδησαν, πώς μας έσφαξαν, πώς. Πάντως, κύριε Αποστολίδη, εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το τι περάσαν αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, στο πλήρες μέγεθος της καταστροφής, αλλά νομίζω αναγνωρίζουμε όλοι την ψυχική δύναμη αυτού των ανθρώπων, ίσως είναι και πολύ light η έκφραση, ψυχική δύναμη, να χάνεις τα πάντα και όχι μόνο να στέκεσαι όρθιος, να ξαναρχίζεις από το μηδέν και δόξα τω Θεώ οι πόντοι έχουν αφήσει απίστευτη και συνεχίζουν και κάνουν απίστευτο έργο στα πολιτιστικά δρόμενα, στην δομή της κοινωνίας. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε ότι ήταν άκρως ευεργετική η παρουσία των ποντίων στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, παρότι στα πρώτα χρόνια και για πολλά χρόνια έπεσε. Θα τον ξαναπάρουμε, τον κύριο Αποστολίδη. Πήγα να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, Κώστα, τις πρώτες δεκαετίες στην Ελλάδα δεν τους υποδέχτηκαν με τα βαϊό κυκλάδων. Καλά, κλασική Ελληνάρες αφού είμαστε, εννοείται. Λοιπόν, έλεγα κύριε Αποστολίδη... Δεν ξέρω πόσο ραδιοφωνικό χρόνο έχω. Έχουμε τουλάχιστον 20 λεπτά. Α, λοιπόν, θα σου πω τι πέρασαν, για να καταλάβει και να το νιώσει ο κόσμος. Όταν λοιπόν γινόταν οι σφαγές εκεί στα χωριά μας, τα παλικάρια και οι άντρες που μπορούσαν να κρατήσουν την οικογενειακή μου ιστορία, σου λέω, σαν και αυτήν, υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σήμερα στην Ελλάδα που μπορούν να σου διηγηθούν παρόμοιες. Τα παλικάρια βγήκαν στο Αντάρτικο, πολεμούσαν. Συγγνώμη λίγο που έχουμε ένα θέμα. Λοιπόν, ναι. Συγγνώμη, έγινε ένα λάθος. Ναι. Τα παλικάρια λοιπόν ήταν στο βουνό, βγήκαν στο βουνό, πολεμούσαν. Και ήρθε η είδηση στο χωριό ότι έρχονται οι Τσέτες και οι Κούρδοι. Με την ιστορία να είμαστε δίκαιοι. Τα άτακτα τάγματα που μας στέρισαν ήταν Κούρδοι. Άσχετα τους αγαπάμε τώρα για αυτά που περνάνε. Βγήκαν λοιπόν όλα τα γυναικόπαιδα, καμιά κατοστήνω ματέοι, να φύγουν στα βουνά να συναντήσουν τους αντάρτες. Μεταξύ αυτών και η Σοφία Λεχώνα, με το ασαράντιστο ακόμη βρέφος. Το έβαλε κάτω από την ποδιά, την φωτά την ποντιακή. Και μια που είστε και ποδοσφαιράνθρωποι, να ξέρετε ότι η φωτά, η ποδιά δηλαδή, της μάνας, της πόντιας, εκεί στην Τραπεζούντα, έχει το ίδιο χρώμα που έχει η φανέλα της Τράπεζων Σπορ. Αυτό το μοβ. Ναι. Για να δεις τους δεσμούς. Ήταν το κύριο χρώμα της φωτάς. Αλλά μέσα στη χιονοθύελα, το κρύο, η Σοφία η καημένη κουράστηκε. Βάρινε το βήμα της, έμεινε πίσω. Οι άλλοι τρέχαν, δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Η Σοφία κάθισε στο φρύδι ενός λόφου ανάμεσα σε κάτι πουρνάρια να φυλαχτεί. Το πρωί όταν ήρθαν τα παλικάρια την βρήκαν παγωμένη, πεθαμένη. Αλλά το παιδί, ο Χαράλαμπος, ζούσε, γιατί βίζαξε από το γάλα της μάνας το ζεστό από το νεκρό της κορμί και από τη θερμοκρασία του σώματος της Σοφίας που θυσιάστηκε, έζησε. Έκτοτε όλες οι γυναίκες του Σογιού μας λέγονται Σοφίες και οι υπόλοιποι Χαράλαμποι. Αυτά εγώ τα έχω ακούσει ζωντανά. Και όταν ο παππούς μου Χαράλαμπος πέθανε και αυτή την τελευταία του πνοή, εγώ ήμουν πρωτοετής στη νομική, θα του πιάνα το χέρι. Ξέρεις τι μου είπε, αδελφέ? Δεν μου είπε ούτε καλό πτυχίο, ούτε να γίνεις μεγάλος δικηγόρος, ούτε να αποκτήσεις χρήματα, σπίτια, πλούτη, δόξα, τίποτα από όλα αυτά δεν μου είπε. Mm-hmm. Η τελευταία του πρόταση πριν ξεψυχής ήταν «Πουλίμ, κάμπο». Μην ανασπάσεις ποτέ, μην ξεχάσεις ποτέ ποιοι είμαι, από πού ήρθαμε. Και πέθανε. Αυτά λοιπόν τα βιώματα τα μεταφέρουμε στα παιδιά μας, μέσα από τους συλλόγους μας, και το ότι σήμερα μιλάμε για 101 χρόνια από την ημέρα της γενοκτονίας οφείλεται στο ότι δεν ξεχάσαμε. Αν είχαμε ξεχάσει δεν θα μιλούσαμε. Και αυτό επιδίωξαν πολλοί παράγοντες. Και εξωγενείς αλλοδαπή, αλλά και εσωγενείς σε κάποιες περιπτώσεις. Να ξεχάσουμε. Όχι, δεν θα ξεχάσουμε.
και θα τιμόμαστε εις μνημόσυνων αιώνιων. Κύριε Αποστολίδη, αυτή είναι η σημερινή ημέρα. Γιατί άρχισε τόσο πολύ το ελληνικό κράτος να γνωρίσει τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης? Για πρώτη φορά το ζήτημα της διεθνοποίησης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού και η λέξη γενοκτονία ακούστηκε στα υψώματα του Βερμίου όταν χτίζεται από το Ίδρυμα και το Σωματείο το ομώνυμο Παναγία Σουμελά από τον Παναγιώτη τον Τανιμανίδη, τον ακαδημαϊκό και άρχοντα του Πατριαρχείου. Μάλιστα εσείς που είστε και στα μίντια είναι ο παππούς του Σάκη του Τανιμανίδη. Ναι. Γνωστός του Σάκη του Τανιμανίδη. Ναι. Έκτοτε το παρέλαβε ένας πολύ δραστήριος βουλευτής, είδατε από τη συγκίνηση, ξεχνάω το όνομα, αλλά δεν πειράζει. Και με τον Λαβρεντήρη τον Σερό και με όλους, και Ανδρέα Προεδρεύοντας της Βουλής του Μανί, υπήρξε ομόφωνη απόφαση για την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρα της ποντιακής γενοκτονίας. Μάλιστα ένα αξιοσημείωτο, είναι μια από τις ελάχιστες φορές που η Βουλή νομοθέτησε, αποφάσισε καλύτερα, με 300 στα 300, χωρίς ένας να διαφωνήσει να κρατήσει αστερίσκο υποσημείωση. Έκτοτε πήγαμε το θέμα στον ΟΗΕ και που παρότι ξέρετε οι βουλευτές ή οι υπουργοί της εκάστοτε κυβερνήσεως μας συνόδευαν, ποτέ μα ποτέ το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έθεσε αυτό το θέμα στα διεθνή φόρα. Το θέταμε εμείς. Και στο Ευρωκοινοβούλιο. Επί Τρακατέλη αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με πρόεδρες των εξωτερικών υποθέσεων, τώρα αυτά τα ξέρω γιατί τάζησα και ήμουν από τους οργανωτές. Τον Κάμιουελ Έρλινγκς Σαμουήλ, Ολλανδό Ευρωβουλευτή, Σαμουήλ Έρλινγκς, σας λέει τίποτα το Σαμουήλ? Γι' αυτό μας κατάλαβε. Ναι. Είναι εβραϊκό όνομα, έτσι. Ναι. Πετύχαμε τις πρώτες αναγνωρίσεις. Οι πατριώτες μας όλα τα μέρη του κόσμου, Σουηδία, Γερμανία, Αμερική, Αυστραλία, Καναδά, αναγνωρίστηκαν. Έχουμε πετύχει ως πόντι πολλές αναγνωρίσεις και από ομοσπονδιακές βουλές. Τώρα ετοιμαζόμαστε για τον Καναδά. Ήδη όλες οι πόλεις, οι πολιτείες του Καναδά έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία. Και στην Αυστραλία το ίδιο. Νέα Νότια Ουαλία, Καμπέρα, Μελβούρνη, Σίδνεϊ έχουν αναγνωρίσει. Αυτό γίνεται και στον Καναδά. Καμιά 25 states των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι και η Νέα Υόρκη την έχουν αναγνωρίσει. Και προχωρούμε. Προχωρούμε. Ποτέ όμως η ελληνική πολιτεία δεν πρόθεσε το θέμα. Όταν έκανα τις διαπραγματεύσεις και ήμουνα στις συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επεσκέφθηκα το αντίστοιχο γραφείο για την αρμενική γενοκτονία. Ξέρετε, είχε 15 υπαλλήλους και διευθυντή με βαθμό πρέσβεως, οι οποίοι φρόντιζαν για το λόμπι για την αναγνώριση της αρμενικής γενοκτονίας στις Βρυξέλλες. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν, η ελληνική πολιτεία με εξαίρεση τα τελευταία χρόνια και μάλιστα με καλή φωνή του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Παυλόπουλου, κάτι κινήθηκε. Αλλά ό,τι κινήθηκε, κινήθηκε αποκλειστικά από τους ποντιακούς συλλόγους. Από εμάς τους ίδιους τους ποντίους και από τα λόμπι που δημιουργούσαμε κατά καιρούς. Φέτος ακούω ότι θα ανοίξει η Παναγία Σουμελά στον Πόντο. Όντως πριν 4-5 χρόνια είχαμε επιφυλάξεις, γιατί ο Πατριάρχης μας είπε ότι στερούγες του οποίου είμαστε, μας εκάλεσε και μας είπε ότι η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να γίνουν έργα, αναστήλωσης, υποδομής κτλ. Εμείς είχαμε βέβαια την καχυποψία ότι όλα αυτά είναι προφάσεις αναμαρτίες και εν την ημέτρο ήταν. Μετά από 5 χρόνια τα τελείωσαν τα έργα και φέτος ο κύριος Ερντογάν είπε ότι τον Αύγουστο ή από αρχές Ιουλίου θα είναι έτοιμη η Παναγία Σουμελά προς επίσκεψη. Βέβαια ο Ερντογάν το κάνει για τουριστικούς λόγους, γιατί η καταραιούση της τουρκικής οικονομίας από κάπου πρέπει να αριστεί έσοδα. Βέβαια. Και κάθε 15 Αύγουστο εμείς πηγαίναμε κατά δεκάδες χιλιάδες εκεί. Βέβαια ο Ερντογάν το κάνει για τους δικούς τους λόγους, εμείς το κάνουμε για τους δικούς μας. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει μεγάλη συμμετοχή για ταξίδια στην Τουρκία φέτος, επειδή ο κορονοϊός είναι τα μέρη θερίζει και οι Τούρκοι καημένοι, ο λαός πεθαίνει σαν τα σκυλιά στα μπέλια που λέγανε οι παλαιότεροι.
από, επειδή ο Ερντογάν μας έλεγε στην αρχή το τουρκικό γονίδιο δεν το πιάνει ο κορονοϊός και άλλες τέτοιες αηδίες, τα θυμάστε. Αλλά παρά τα αυτά θα είναι ανοιχτή. Επίσης θέλω να σας πω ότι φυσικά με όλα τα μέτρα ασφαλείας το 15 Αύγουστο θα λειτουργήσουμε την Παναγία Σουμέλα όπως κάθε χρόνο στο Βέρμιο. Θα γίνει το 22ο συναπάντημα της Ποντιακής Νεολαίας, όχι με τόσα παιδιά, 300-400 που μαζευόταν επάνω, με ολιγότερα, αλλά και με όλα τα μέτρα προφύλαξης. Εκείνο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο του Ιουλίου που γίνεται και μαζεύεται τα παιδιά από όλα τα μέρη του κόσμου και γίνονται διαλέξεις, χορεύουν, μαθαίνουμε τις ιστορίες κλπ. Όπως και να σας πω και να σημειώσω ότι ξέρετε, δεν είναι μόνο το θέμα μας της αναγνώρισης της γενοκτονίας. Εμείς σαν Παγκόσμιο Συμβούλιο Ποντιακού Ελληνισμού θέτουμε και άλλα θέματα. Τα θέματα των ατομικών ελευθεριών. Έχω επισκεφτεί τον Πόντο δεκάδες φορές. Έχω γυρίσει από χωρίο εις χωρίον. Έχω βρει πάρα μα πάρα πολλούς ποντιόφωνους, κρυπτοχριστιανούς. Έχω κατέβει σε αμέτρια κουί, κουί, ξέρετε τι σημαίνει το κουί, έτσι, αυτό το αμπάριτο σκαμμένο μέσα στο έδαφος. Όπου άναβαν καντήλες και προσκυνούσαν την Παναγία Σουμελά και μας λέγανε εντάξει και μας ζητούσαν εικόνες, κεριά και εικονισματάκια. Και το βλέπει κανείς αυτό, ότι όσες φορές με τον Πατριάρχη μας, ακόμη και την πρώτη φορά που λειτουργήσαμε την Παναγία Σουμελά μετά από 80 τόσα χρόνια, Τουρκάλες με τις μαντήλες, μουσουλμάνες, επειδή δεν δίναν στόχο και ενεπλέκοντο με τουλάχιστον 10-20 χιλιάδες πόντιους που ανεβήκαμε πάνω, πήγαν και προσκυνούσανε και περνάνε μαντιλοφορούσες μουσουλμάνες και εκτιμούν και πιστεύουν και κάνουν το σταυρό τους στην Παναγία Σουμέλα. Αυτά τα δικαιώματα λοιπόν των ποντιοφόνων χριστιανών, κρυπτοχριστιανών, καταπατούνται στην Τουρκία ως ανθρώπινα δικαιώματα. Η Τουρκία επίσης αλλοιώνει τη φύση και το χαρακτήρα και την προέλευση των ιστορικών μας μνημείων. Δεν μένω μόνο στο ότι η Αγία Σοφιά Τραπεζούντος μετατράπηκε σε τζαμί. Αν πάτε και στην Παναγία Σουμελά θα δείτε απ' έξω έχει μια πινακίδα η οποία λέει το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, κλασικό δείγμα του πολιτισμού και της αρχιτεκτονικής του Οθωμανικού κράτους, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γελάμε. Ναι. Πριν από λίγα χρόνια στα υπόγεια της Αγίας Σοφίας βρέθηκαν εκατοντάδες κοιμήλια, έχει εκδοθεί και σχετικό βιβλίο, τα οποία υπάγησαν από το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά και σάπιζαν στα υπόγεια της Αγίας Σοφιάς Κωνσταντινούπολεως. Τέλος πάντων, για να μην λέω πολλά και στοχοποιώ ανθρώπους, με τη φροντίδα Ελλήνων και Τούρκων αρχαιολόγων αφιερωμένων στη δουλειά τους, τα συντηρήσαμε, τα αναδείξαμε, τα φωτογραφίσαμε, εξεδόθηκε ένας τόμος από το Ίδρυμα της Παναγίας Σουμελά και τη Μητρόπολη Βερίας, ένας καταπληκτικός τόμος όπου θα δείτε από σταυρούς του Νικηφόρου Φωκά μέχρι πατριαρχικά γράμματα, συγγύλια, άμφια, εικονίσματα κτλ. Τα οποία εμείς ζητάμε να επανατοποθετηθούν στην Παναγία Σουμελά, στον Πόντο εννοώ. Ναι, ναι. Εκεί, ούτως ώστε ο επισκέπτης νοερά να ταξιδεύει μέσα από τα ελληνικές επιγραφές, από τα γράμματα, από τα αρχεία, από τα βιβλία, από τους σταυρούς, από τα εικονίσματα, και να αντιλαμβάνεται πόσο κλασικό μνημείο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι η Παναγία Σουμελά. Βλέπετε, είναι μια σειρά ζητημάτων που προωθούμε. Αυτά κάνουμε. Σήμερα κλαίμε, δεν χορεύουμε και φροντίζουμε να μεταδίδουμε στα παιδιά μας αλλά και σε όλους τους Έλληνες αυτή τη μέρα, η οποία ποντιακή γενοκτονία είναι μέρος, και έχω την χαρά, την τιμή και την περηφάνεια να το λέω, ότι πρώτος το εισηγήθηκα και στα υπόλοιπα προσφυγικά σωματεία, στον Γρασιάτο, τον Θρακικό κτλ, ότι η ποντιακή γενοκτονία είναι μέρος της ευρύτερης γενοκτονίας εναντίον των Ορθοδόξων πληθυσμών από πάνω από τον Πόντο, τη Θράκη, τη Μικρασία μέχρι το τελευταίο παράλιο της Μικράς Ασίας αλλά και την Καπαδοκία, όπου εξεδιώχθησαν και γενοκτονήθηκαν χιλιάδες Έλληνες. Και νομίζω και ότι αυτό εδώ άρχισε πια και οριμάζει και έχουν και
κινούνται με τον ίδιο ή ανάλογο τρόπο και τα υπόλοιπα προσφυγικά σωματεία. Τώρα αυτά έχω να σας πω. Συγγνώμη αν ήμουν λίγο παραπάνω συγκινησιακά φωτισμένος, αλλά θα τα θυμάσαι αυτά. Όχι, προς Θεού. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ μεγάλη κουβέντα. Ήθελα να σας ρωτήσω και για τα πρώτα χρόνια των Ελλήνων του Πόντου στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, γιατί τα πράγματα δεν ήταν αγγελικά πλασμένα για τους ανθρώπους. Μια άλλη φορά, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ήμασταν εδώ τουρκόσποροι. Πολλοί φύγανε με καράβια από το εσωτερικό και διασκορπίστηκαν στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Γεωργία, Ουκρανία, σημερινή Ρωσία, τότε Σοβιετική Ένωση. Είναι αυτοί που ακόμη διατήρησαν και τα ονόματά τους παρά τις διώξεις του Στάλιν, και οι οποίοι όταν έρχονται πίσω στην Ελλάδα, ας πούμε, τους λέμε Ρωσοπόντιους ή Ρώσους. Ναι, είστε και αθλητικό ραδιόφωνο, με καταλαβαίνετε. Ναι, βέβαια. Αυτοί οι Ρώσοι είμαστε, λοιπόν. Βέβαια. Και ξεχνάνε ότι αυτούς που ονομάζουν Ρώσους, ξεχνάνε ότι η Ελληνική Επανάσταση του 1921 ξεκίνησε από ένα Ρώσο, από τον Υψηλάντη. Πόντιο στην καταγωγή. Ότι ο Κωστής Μοσκόφ και οι υπόλοιποι της φιλικής εταιρείας Ρώσοι ήταν. Και ο Καποδίστριας Ρώσος ήταν. Ήταν ο Μέγας Μάγιστρος, ο Πρωθυπουργός, στο παλάτι του Τσάρου. Και ήρθε και έγινε εδώ και αυτόν τον σκοτώσαμε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Ψηλά γράμματα, κύριε Αποστολίδη, για μερικούς. Είναι τόσο χοντρά. Είναι φωτεινές πινακίδες που βοούν. Που μόνο όποιος είναι, όχι μόνο τυφλός στα μάτια, αλλά τυφλός στο μυαλό δεν μπορεί να δει και να καταλάβει. Εγώ το έλεγα και νωρίτερα, το να διαβάζω ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός ότι τιμάει την σημερινή ημέρα, αλλά παράλληλα και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και δημοσίως ο Ρώσος, ο έτσι αλλιώς, είναι η μέγιστη υποκρισία και δεν λέμε κάτι άλλο. Εντάξει, γιατί θα ανοίξουμε μια άλλη κουβέντα και δεν έχουμε και τον χρόνο. Με την νομική σας ιδιότητα και την εμπειρία σας, κάντε μου λίγο ένα σχόλιο για όλη αυτή την κατάσταση με τον ΠΑΟΚ, τα δικαστήρια, το ΚΑΣ, έτσι ένα σύντομο σχόλιο. Γιατί και φέτος έχουμε δικαστικές υποθέσεις, δυστυχώς. Ναι, κοιτάξτε, με μερικές άστοχες ενέργειες, οι οποίες δεν έχουν ουσιαστική σημασία, δώσαμε στους από κάτω, δηλαδή εννοώ το ΠΟΚ, το δικαίωμα να μας επιτιμούν. Καταλάβατε. Είναι σαν να σας λέω ότι έχω τον αρχιλιστή Βέλη. Δεν τον ακούμε τον κύριο Πιστολίδη. Ναι, σας ακούμε τώρα. Καταλάβατε. Έκανε διακοπή, ναι. Ξαναπείτε λίγο αν θέλετε. Είναι σαν ο λίσταρχος Νταβέλης να κατηγορεί, ας πούμε, κάποιον ότι ξέρεις, πήρες μια φέτα ψωμί από εκεί που δεν έπρεπε να την πάρεις. Δεν είναι ουσιαστικά. Και χειριστήκαμε και αρκετές περιπτώσεις λάθος. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Μαθαίνουμε και τα λάθη μας. Δεν κατηγορώ, ούτε υποβάλλω μομφή, ούτε στις διοικήσεις, ούτε στα νομικά συμβούλια, αλλά θα μπορούσε να υπάρξει και ένας καλύτερος χειρισμός. Κάτι τελευταίο γενικότερα, κύριε Αποστολίδη. Νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο γίνεται πιο δυσκύλιο το σύστημα με τα δικαστήρια, τη δικαιοσύνη, πολλές καθυστερήσεις. Γενικά μιλάω, υπάρχει τρόπος να λυθεί ή όσο περνάνε τα χρόνια θα βλέπουμε ακόμα πιο μεγάλες καθυστερήσεις, όχι μόνο σε υποθέσεις που έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο, με την πολιτική, με οικονομικά εγκλήματα, είναι πάρα πολλές υποθέσεις, αλλά βλέπουμε μια καθυστέρηση. Ακούστε, πού οφείλεται αυτή? Θέλει το κράτος να επέμβει και να δώσει δρόμο να βαδίσουν οι δικαστικές αρχές, θα καταφέρει μια χαρά. Εκεί όπου έχει να ξεπληρώσει γραμμάτια, δεν κουνιέται τίποτα. Ή αυτοκτονούν οι μάρτυρες, εδώ και το καράβι κοντεύει να αυτοκτονήσει, να βυθιστεί. Μισοβυθισμένο είναι τόσα χρόνια εκεί. Έτοιμο είναι. Ναι, θα αυτοκτονήσει και αυτό. Λοιπόν, όντως ναι, υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Και νομίζω ότι γενικότερα και εσείς σαν νομικός, γιατί μιλάτε και με πολίτες και με συναντέρφους σας, νομίζω ότι καταλαβαίνετε και την αίσθηση που έχει ο κόσμος ότι δεν θα γίνει τίποτα. Γενικότερα δεν μιλάω για συγκεκριμένες υποθέσεις. Δηλαδή, εγώ από ό,τι αφουγκράζομαι, δεν έχει και πολύ εμπιστοσύνη ο κόσμος στην ελληνική δικαιοσύνη πλέον. Όταν βλέπει ότι άνθρωποι με ισόβια και 500 χρόνια βγαίνουν στα 8 χρόνια. Όχι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Κοίταξε. Ο κόσμος κάνει το εξής λάθος. Μου μιλάς για τον παιδεραστή, έτσι. Ναι, ναι. Ο οποίος ξανασυνελήφθηκε με παρέμβαση
του Αριουπάγου του κ. Πλιώτα. Ναι. Άκουσε. Ο παιδεραστής είχε ξεχωριστές ποινές 300-400 ετών, οι οποίες όμως αφού συγχωνεύτηκαν κατέληξαν σύμφωνα με τον νόμο σε 20 χρόνια. Δεν υπάρχει συγχωνευτική ποινή παραπάνω από 20 χρόνια. Δεν είχε ισόβια ο παιδεραστής. Αυτή λοιπόν την ποινή των 20 ετών εξέτησε, όπως λέει ο νόμος, και που η πολιτεία ψηφίζει, όχι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη εφαρμόζει τους νόμους της πολιτείας, την εξέτησε και βγήκε. Δεν είχε ισόβια. Σε αντίθεση με τους βιαστές δολοφόνους της Ρόδου, επευλήθη μια ισόβιος κάθριξης, όπου σημαίνει 16 χρόνια σκαστά, για να τολμήσεις, και όταν λέω σκαστά μέσα, ναι, ούτε ευεργετικούς ούτε τίποτα, για να τολμήσεις να κάνεις αίτηση να βγεις υπόρους, είναι άλλα 5 χρόνια από τα 15, γράψε 20, 21, 22 χρόνια και δεν θα βγουν με το πρώτο. Λοιπόν, έχει διαφορά, ο κόσμος μπερδεύεται. Αλλά δεν έχει άδικο που μπερδεύεται, διότι με τόση πολυνομία μπερδευόμαστε και εμείς οι δικηγόροι. Δεν θα μπερδεύεται ο κόσμος. Πάντως κοιτάξτε, το ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί, λειτουργεί. Το ωραία, ότι αργεί, αργεί. Το ότι έχουμε αφιερωμένους, δεν είναι εξαιρέσεων, δικαστές στο έργο τους, έχουμε. Το ότι κάνουν λάθη και κρίνουν, ναι, κάνουν, είναι ανθρώπινα. Έτσι. Δεν νομίζω ότι, κοιτάξτε, ο κόσμος, εγώ είμαι 31 χρόνια δικηγόρος. Δεν αυτό και να κλείσουμε και από στο ξεπεράσαμε μου, για την ώρα. Ναι, δεν ήρθε ποτέ κανένα στο γραφείο μου να ζητήσει δικαιοσύνη. Τι ζητάνε, να κερδίσουν την υπόθεση. Όλοι μα όλοι έχουν δίκιο. Και σταματώ εδώ. Καταλάβατε. Βεβαίως. Το καταλάβατε. Ναι, λοιπόν, είμαι σίγουρος. Την άλλη φορά θα έχουμε μεγαλύτερη κουβέντα, γιατί εντάξει, έχουμε πολλά θέματα που πρέπει να αναλύσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα καλά, πολύ. Λοιπόν, που ήσασταν σήμερα στο Λίπερο. Ευλογία σε όλους. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Κάνα γεια μαζί σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά και με τον Μπάμπη Αποστολίδη. Νομίζω κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα με επίκεντρο την ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Θα πάμε γρήγορα στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε. Έχουμε ακόμα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Σε δύο λεπτάκια είμαστε και πάλι μαζί σας. FM και ενώνυμα επώνυμο, το μήνυμά σας στο 54222 για ένα ζευγάρι γυαλιά 65 ευρώ. Ο νικητής θα πάει στα Opticon Express και θα πάρει το ζευγάρι γυαλιά χωρίς να δώσει ούτε μισό ευρώ. Πάμε διάλειμμα, σε δύο λεπτά πάλι μαζί. Εδώ είμαστε για την τελική ευθεία της σημερινής Τρόικας. Έχετε ακόμα 20 λεπτά για να μπείτε στην κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express, εσύ 65 ευρώ. FM και όνομα τεπώνυμο, το στέλνετε στο 54222. Έχουμε, Χρύζανθε, την επόμενη καλεσμένη μας. Ωραία. Να καλησπερίσουμε λοιπόν την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Θεσσαλονίκης, την κυρία Άννα Ευθυμίου. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Πόσο πού μπορούμε να είμαστε καλά με αυτή την κατάσταση. Αθήνα, Αθήνα, στη Βουλή. Αθήνα είστε. Δεν είστε Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Υπάρχουν αρκετά ζητηματάκια που θα θέλαμε να σχολιάσουμε μαζί. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε εσείς ένα πρώτο σχόλιο λόγω της ημέρας. Είναι μια ημέρα, αν και είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο, πολύ σημαντική για τον ελληνισμό και δεν πρέπει να την ξεχνάμε ποτέ, γιατί υπάρχουν και πολλοί αθλητικοί σύλλογοι. Είναι σημαντικό αυτό που με τη στάση σας το ενισχύεται και το ενδυναμώνετε. Είναι μια σπουδαία μέρα. Ήμουν στη Βουλή. Υπήρχε συγκεκριμένη διάταξη αφιερωμένη στη γενοκτονία των ποντίων. Είναι πολύ σπουδαίο να μην ξεχνάμε και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να αναγνωριστεί παγκοσμίως ότι η γενοκτονία των ποντίων, διότι πέραν το ότι ήταν μια σκληροδία που δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί αυτό το πράγμα και είναι καταδικαστές όπου και να γίνονται, πέραν λοιπόν του να μην ξεχνάμε, πρέπει και να διεκδικούμε πρώτα να γινόμαστε ως ανθρωπότητα καλύτεροι και δεύτερον να μην επιτρέπουμε να ξαναγίνονται τέτοιες ενέργειες. Γι' αυτό θέλουμε η γενοκτονία των ποντίων, όπως και όλες οι άλλες γενοκτονίες που έχουν γίνει, να αναγνωριστούν για να μπορέσουμε να θυμόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι από το παρελθόν και από τα λάθη του παρελθόντος, από τις χειροδίες του παρελθόντος.
Να εκμεταλλευτούμε την παρουσία σας στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με την καθημερινότητά μας, με τον κορονοϊό, με όλα αυτά τα ζητήματα και αν όντως το τελευταίο διάστημα πηγαίνουμε προς την κανονικότητα με την έννοια ότι αρχίσουμε να βγαίνουμε από το σπίτι πλέον, σιγά σιγά ανοίγουν τα μαγαζιά, την άλλη εβδομάδα δεν κάνω λάθος θα ανοίξουν ακόμα περισσότερα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι την άλλη εβδομάδα η κυβέρνηση προέκρινε. Κοιτάξτε, δεν λειτουργούμε με βάση το τι θα προτείνουν οι επιστήμονες και φυσικά θα πάρουν και τις πολιτικές αποφάσεις και οι άνθρωποι που κυβερνούν και είναι στα Υπουργεία αυτή τη στιγμή. Είναι σημαντικό να πούμε ότι τα μέτρα φαίνονται, έτσι όπως φαίνονται και από τα κρούσματα που είχαμε και χθες, ότι δένουν καλώς, ότι σωστά προβήκαμε στη σταδιακή άρση των μέτρων. Και επιθυμούμε μια κανονικότητα και κοιτάξτε, αυτό που είναι σημαντικό και έχω μπει σε δημόσιο διάλογο με πρόσκληση που έχω απευθύνει σε όλους τους φορείς της πόλης μας, αυτό είναι που είναι σημαντικό, είναι να μπούμε σε μια κανονικότητα και οικονομικά. Η οικονομική ζωή να επανέλθει, να ανοίξουν τα καταστήματα, να μπαίνει κόσμος στα καταστήματα, οι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, ο κλάβος μου, οι δικηγόροι που έχουν πληγεί πολύ, οι γιατροί, οι ταξιτζίδες, τους οποίους έχω κάνει τηλεδιάσκεψη, όλοι αυτοί οι μεγάλοι φορείς και οι μικρότεροι φυσικά να ομαλοποιηθούν, διότι τα προβλήματα είναι πολλά και πρέπει, και αυτός είναι ο πρώτος στόχος, να στηρίξουμε, και το είπα και χθες στην ομιλία μου στη Βουλή, μπορεί να το θέμα να ήταν η δικαιοσύνη, που είναι το αποκούμπι του καθενός, αλλά πρέπει να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και ιδίως στη Θεσσαλονίκη που υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δίνουν δουλειά στους εργαζόμενους και πρέπει να στηριχθούν οι εργαζόμενοι και προς τη σωστή κατεύθυνση είναι να ενισχυθεί το εργατικό δίκαιο και όχι να υπάρξουν διατάξεις που το ελαστικοποιούν, όχι για το τώρα γιατί είναι δύσκολη αντιμετώπιση της όλης κατάστασης, αλλά στη συνέχεια όταν σταθεροποιηθούμε να ενισχυθεί το εργατικό δίκαιο και φυσικά να ληφθούν μέρη και για τις άλλες πιο ευάλωτες και πιο ευπαθείς ομάδες εργαζομένων. Διότι είναι σημαντικό να στηρίξουμε την εργασία και τις ίδιες θέσεις εργασίας με τους ίδιους όρους. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και έχετε. Πολύ. Πολλή δουλειά μπροστά σας. Πολύ. Και εγώ γιατί, έχω καταθέσει γιατί πολλές πολίτης... ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πολίτης, λέω, έχει επιλέξει όλους εσάς για να του κάνετε όσο το δυνατόν πιο εύκολη την καθημερινότητά του και είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλο τον πλανήτη αυτό που συνέβη με τον κορονοϊό και παραμένουν οι δυσκολίες και ακόμα δεν έχουμε δει και τα αποτελέσματα σε οικονομικό επίπεδο, όπως λέτε. Υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα. Δεν έχουν φανεί. Καλά, στην τσέπη μας έχουμε δει τα αποτελέσματα των 2 μηνών lockdown. Το θέμα είναι ποιο θα είναι το αμέσως επόμενο αποτέλεσμα από αυτό το κλείσμα των πάντων. Η αλήθεια είναι αυτό που είπατε, ότι τουλάχιστον εγώ ως βουλευτής όλο αυτό το διάστημα είμαι συνέχεια σε τηλεδιασκέψεις, σε ένα δημόσιο διάλογο με όλους τους κοινωνικούς φορείς και ξέρω το στόχος μου δεν είναι απλά να κάνω ένα δημόσιο διάλογο, είναι να πάρω τις προτάσεις τους, να τις μελετήσω, να τις επεξεργαστώ και να τις φέρω πλέον ως δικές μου προτάσεις για την υποστήριξη του κυβερνητικού έργου. Αυτό πιστεύω ότι είναι ο ρόλος μας και αυτόν υπηρετώ. Στη Θεσσαλονίκη βέβαια έχουμε πολλά θέματα, το ξέρετε και είπατε για τους ταξιτζίδες, αλλά άμα πιάσουμε τον ΟΑΣ, πιάσουμε το μετρό κτλ. Το βιώνετε και εσείς ως πολίτης. Το βιώνετε. Το γνωρίζω πολύ καλά, ειδικά το μετρό ως δικηγόρος των εργαζομένων που ήμουνα, πριν τους απολύσουν όλους στο αρχαιολογικό τμήμα, γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήματα που έχει. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για το θέμα. Με αυτή την αφορμή σας καλέσαμε αρχικά, γιατί έχετε κάνει μια τοποθέτηση για το θέμα του Άρη. Εγώ από τη μία χαίρομαι γιατί βλέπω ότι είναι μια τοποθέτηση που για μένα είναι στο the point που λέμε. Από την άλλη εγώ θα ήθελα από όλους τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητα από το αν είναι της κυβερνήσεως ή όχι, να υπάρξει μια τοποθέτηση για τον Άρη. Έχω δει κινητοποιήσεις στο παρελθόν για άλλες ομάδες, αλλά από τη μία χαίρομαι γιατί υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς που τοποθετούνται, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι επέλεξαν το δρόμο της σιωπής. Αλλά αφού έχουμε εσάς που τοποθετηθήκατε, να ακούσουμε τη δική σας θέση και άποψη για ένα ζήτημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πάρα πολύ απλά ο Άρης δεν ζητάει ούτε αλλαγή κάποιου νόμου, ούτε να υπάρξει ένα νέο νομοθέτημα ή μια νομοθετική ρύθμιση από την κυβέρνηση ή οτιδήποτε άλλο. Ζητάει απλά
να δικαιωθεί γιατί τήρησε τους νόμους του ελληνικού κράτους. Είναι από τα παράδοξα αυτά βέβαια του ποδοσφαίρου, με τη FIFA και το κανονιστικό της πλαίσιο, που αν και σημειώνει ότι είναι κάτω από τους εθνικούς νόμους, παρόλα αυτά λειτουργεί σαν να είναι πάνω από τους εθνικούς νόμους. Ναι, είναι σωστό αυτό που λέτε και ένιωσα την ανάγκη να τοποθετηθώ, διότι είναι αν μη τι άλλο ξεκάθαρο και γι' αυτό ήταν the point η τοποθέτησή μου, ότι το δίκαιο, το αίτημα του Άρη είναι δίκαιο. Δηλαδή δεν μπορεί να λέει η FIFA να εφαρμόζει, να έχει αλλάξει μάλλον την τακτική της, να εφαρμόζει το δικό της δίκαιο χωρίς να σέβεται το εθνικό μας δίκαιο, ενώ στο καταστατικό της προβλέπει σεβασμό στο εθνικό δίκαιο του κάθε κράτους. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ανορθόδοξο. Και επίσης είναι ακόμα περισσότερο ανορθόδοξο για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο Άρης έχει πληρώσει για τα λάθη του παρελθόντος και για τα χρέη του. Έχει υποβιβαστεί, έχει παίξει σε τεχνική κατηγορία, έχει πληρώσει. Και δεύτερον, έρχεται τώρα και μια απόφαση για την Πάρμα, η οποία είναι η ομάδα που έχει την ίδια έδρα και το ίδιο έμβλημα, και στην ουσία εφαρμόζει το προηγούμενο δίκαιο. Δηλαδή δίνει τη δυνατότητα να διαγραφούν τα χρέη. Γιατί δεν το εφαρμόζει στον Άρη αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί έχει διαφορετικό TMS, δηλαδή είναι το σύστημα των μεταγραφών. Επειδή η Ιταλική Ομοσπονδία το άλλαξε, ενώ η Ελληνική δεν το άλλαξε, στεκόμαστε λοιπόν σε αυτό και λέμε, ναι, είναι διάδοχος, δεν θα τα πληρώσει. Ως νομικός, ως το νομικός, το αντιλαμβάνομαι ως ένα κόλλημα τυπικό. Ως ένα κόλλημα τυπικό αυτό που μου λέτε. Αλλά το τυπικό ζήτημα μπορεί να ξεπεραστεί, γιατί στην ουσία υπάρχει δίκαιο. Και μπορούν να βρουν τρόπους να ξεπεράσουν αυτό το θέμα, εφόσον υπάρχουν, υπάρχει και η προηγούμενη κατάσταση, έτσι, το ότι εφήρμοζε η FIFA πριν αλλάξει όλη αυτή την νομολογία της, ας το πούμε έτσι. Τα προηγούμενα 12 χρόνια, όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι νομολογία. Είναι η κρίση που πλέον είναι μια γραμμή, να το πω εντός εισαγωγικών, ότι από εδώ και πέρα δεν θα κάνετε αυτό που κάνατε πριν. Δεν υπάρχει καν κάποιο κανονιστικό πλαίσιο της FIFA που να λέει τα πληρώνουν. Απλά αποφασίσαμε ότι από εδώ και πέρα θα τα χρεώνουμε στον επόμενο. Ναι, ναι, να ρωτήσω κάτι ακόμα, επειδή είστε και νομικός. Ναι. Επειδή είστε και νομικός. Ναι, ναι. Το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, εντάξει, κάποιοι γέλασαν με αυτό που είπαμε, αλλά νομίζω ότι αποτυπώνεται με αυτό που θα πω τώρα. Είναι δυνατόν κάποιος πριν πεθάνει ο πατέρας του ή η μητέρα του να καλείται να πληρώσει τα χρέη του? Υπάρχει πουθενά αυτό? Γιατί παλιά παεάρης υφίσταται. Υπάρχει. Είναι σε καθάρι. Έχει και περιουσία. Είναι η μοναδική από τις ΠΑΕ που μπήκαν στη διαδικασία. Έχει και περιουσία. Πώς γίνεται να ζητάς από το διάδοχο να πληρώσει πριν να έχει τελειώσει η προηγούμενη κατάσταση? Αυτό είναι αυτό που λέτε. Ένα αυτό. Αυτό είναι πολύ σωστό νομικά που λέτε. Είναι σε καθάρι και υπάρχει περιουσία. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται το δίκαιό μας, πώς μπορεί να ικανοποιηθεί. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, δεν μπορείς να ζητάς από μια νέα εταιρεία, όταν κάτι δεν προβλέπεται στο εθνικό σου δίκαιο, δεν ξεκαθαρίζεται στο εθνικό σου δίκαιο, το αντίθετο. Δεν ζητάς λοιπόν από, μπορείς να ζητήσεις από μια νέα εταιρεία να βγάλει χρήματα. Με ποιο αιτιολογικό θα βγάλει χρήματα να πληρώσει τα προηγούμενα τιμολόγια? Μήπως αυτό αποτελεί και μια φορολογική παράβαση? Όταν γίνει έλεγχος αυτή τη νέα εταιρεία, πώς θα γίνει αυτό? Με ποια δικαιολογητική αιτία θα πει, εγώ πλήρωσα τα χρέη της παλιάς εταιρείας? Είναι και ένα ζήτημα λοιπόν, το οποίο προφανώς δεν ενδιαφέρει την FIFA. Βέβαια, πλέον έχουμε περάσει στο επόμενο βήμα. Χθες εστάλει και ο φάκελος από την ΠΑΕ στον κύριο Γεραπετρίδη μετά την τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον κύριο Καρυπίδη και τον κύριο Αρβανίδη, παρουσία και του κύριου Δημητριάδη. Η παρουσία και του κύριου Δημητριάδη από πολλούς, πολλοί το εξέλαβαν ως και προσωπικό ενδιαφέρον του κυρίου Μητσοτάκη, οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια επικοινωνία με τους ανθρώπους της κυβέρνησης για το αν όντως από τη μία ισχύει αυτό και αν από την άλλη έχουμε και κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Προφανώς η δική σας πρόσβαση, ενώ όλων των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, είναι καλύτερη από τη δική μας. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μία προσπάθεια και σε έναν αγώνα, οπότε θα μου επιτρέψετε να μείνω σε αυτό που είμαστε και να τονίσω ότι είναι σημαντικό και η ανταπόκριση άμεση του Υπουργού, του κ. Γεραπετρίτη, και το γεγονός ότι ήταν και ο Διευθυντής του Προεκλογικού Γραφείου, δείχνει ένα ενδιαφέρον, γιατί όπως ξαναείπα, το αίτημα είναι δίκαιο. Και ξέρετε τι, τώρα είναι ο Άρης, αύριο μπορεί να είναι μια άλλη ομάδα που θα βγει πληγωμένη από όλη αυτή τη διαδικασία.
Επομένως οφείλουμε ως χώρα και οφείλουμε ως κυβέρνηση να προσθέσουμε το δίκαιο του αθλητικού μας κόσμου, των αθλητικών μας ομάδων, οι οποίες γνωρίζουμε ότι πρέπει να τις στηρίξουμε. Ωραία. Άρα από τη στιγμή που αναγνωρίζετε το δίκαιο, φαντάζομαι ότι θα συνεχίσετε και εσείς από την πλευρά σας και γενικότερα η κυβέρνηση θα πάει προς την κατεύθυνση να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα του Άρη και νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θέλει και ο κόσμος του Άρη να γίνει. Δηλαδή, ωραία, το σημειώνουμε, αυτό το καταγράφουμε, αντιλαμβάνομαι, αλλά πρέπει να γίνει σίγουρα. Κιόλας, η πράξη που λέμε. Αυτό το αντιλαμβάνομαι σίγουρα. Δεν μπορώ να διασφαλίσω ότι τη θετική έκβαση όλων, δεν είναι η δικιά μου αρμοδιότητα για να πω κάτι τέτοιο, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι με τις δικές μου δυνάμεις θα συνδράμω και θα βοηθήσω για να μπορέσει ο Άρης να δικαιωθεί. Και αυτό το πιστεύω που σας το λέω. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Yeah. Αυτά λοιπόν από την κυρία Ευθυμίου. Νομίζω ότι ήταν κατατοπιστικότατη και ακριβής σε αυτά τα οποία είπε. Κάναμε και το σχολιασμό μας για 2-3 ζητηματάκια. Για τον ΟΑΣΤ στέριο, όπου είναι δράμα η κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή και το μετρό και ο ΟΑΣΤ και όλα τα υπόλοιπα θα ρυθμιστούν στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Πολύ μου αρέσει πάντως το παράδειγμα με τον πατέρα και το γιο. Στο έχω γράψει και εκτός αέρα, δηλαδή είναι φανταστικό. Είναι πραγματικότητα όμως. Ναι, να σου πω κάτι όμως. Αν ο πατέρας έχει κάνει γονική παροχή στο γιο, το σπίτι, το εξοχικό, το αμάξι. Δεν τον έχει κάνει. Και έχει αφήσει μόνο ένα εξοχικό δεύτερο που δεν το έχει κάνει γονική παροχή, μπορεί κάποιος που του χρωστάει να πάει στο γιο πριν πεθάνει ο πατέρας. Ναι, αν τα έχει κάνει. Αλλά επειδή εδώ δεν τα έχει κάνει. Επειδή υπάρχει περιουσία, υπάρχει το ρίσιο, παιδιά. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε μόνο στον Άρη να πηγαίνουμε κόντρα στους νόμους και να λέμε α, να τον ρίξουμε. Δεν γίνεται να πάει να ανέβει από τη Γάμα Εθνική και να αλλάζουμε τον νόμο και να λέμε τι να κάνουμε, δεν περάσει τον Πανσεραϊκό. Όταν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, πρέπει να ισχύει το νομικό πλαίσιο. Δηλαδή, πραγματικά, αυτό που λέω συνέχεια τα χρέη του ΠΑΟ και εκνευρίζει το ΠΑΟ, ακολούθησε τους νόμους. Ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να παγώσει τα χρέη του. Να τα πάει στα πώς τα λέγαν, διοικητικά δικαστήρια κτλ. Δεν είχε το δικαίωμα να το κάνει. Το έκανε. Δηλαδή γιατί ο Άρης οπότε πάει να εκμεταλλευτεί ένα νόμο, το πάμε στην ηθική πλευρά του θέματος ή στο τι πιστεύουμε οτιδήποτε άλλο. Νόμος είναι νόμος του κράτους. Του δώσε το δικαίωμα να κάνει μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία και να γλιτώσει από τα χρέη του παρελθόντος. Με βαρύ τίμημα, με υποβιβασμό στη Γάμα Εθνική, χωριά, τραχτέρ, όλα αυτά τα πράγματα. Με πολύ βαρύ τίμημα. Δεν γίνεται τώρα να μου λες, πήγες στη Γάμα Εθνική. Έκανες αυτό, να πλήρωσε τα κιόλας τώρα. Επειδή κάποιος παραγουάνος αποφάσισε έτσι, ενώ στην περίπτωση της Πάρμα λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι είναι διάδοχος, ότι έχει τα ίδια χρώματα κτλ., αλλά έχει άλλο TMS. Και εδώ είναι ο ρόλος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, όχι του γραμμένου, του Γκυρτζίκη, του φίλου μας, του Ολυμπιακού, άλλη μια απόδειξη, στο άρμα του Ολυμπιακού ο Άρης, αλλά το TMS η ΕΠΟ δεν το άλλαξε. Άφησε το ίδιο στον Άρη. Και θέλω πραγματικά να δω, δεν το έχω ψάξει, δεν ξέρω και πώς να το ψάξω ακριβώς αυτό, αν το TMS της ΑΕΚ είναι το ίδιο με την προηγούμενη κατάσταση. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να το δούμε λίγο αυτό το θέμα και αυτό το ζήτημα. Τέλος πάντων, υπάρχει τοποθέτηση του αγαπημένου σου υπουργού, του κυρίου Αυγενάκη, ότι σε σχέση με το αν θα υπάρχουν φύλαθλοι στα γήπεδα, ότι για τώρα δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αλλά τη βλέπουν με καλό μάτι για του χρόνου. Να είναι δηλαδή ένα ποσοστό κόσμου, έτσι. Ένα συγκεκριμένο ποσοστό κόσμου. Νομίζω ότι τώρα δεν θα γινόταν έτσι κι αλλιώς, γιατί σκέψου τώρα στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ή στο Άρης ΑΕΚ, στο κύπελο, να πεις στο 20% των όσων έχουν κάρτες διαρκείας να μπουν μέσα και οι υπόλοιποι να μείνουν απ' έξω. Δηλαδή πώς ακριβώς θα το διαλέγαμε αυτό το 20% στέριο από τα διαρκεία σου. Θα το διάλεγε η ΠΑΕ, χρειάζεται. Η κάθε ΠΑΕ. Ναι, πόσα. Τζάμπα συζητάμε, δεν πρόκειται να γίνει. Και νομίζω ότι θα δούμε τι θα γίνει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Η πρώτη αυτή είναι του Όφη, γιατί... πάντως. Ναι. Του Ηλία Πουσανίδη. Για το 20% ναι, είναι του Όφη, έχεις δίκιο. Δεν τη δέχονται για τώρα και είναι φυσιολογικό. Για του χρόνου το βλέπουμε την ίδια πρόταση, νομίζω, είχαν κάνει και ο Άρης με την ΑΕΚ. Όχι όμως με ποσοστά, έτσι όπως το κατέθεσε ο Όφη και ο κύριος Πουσανίδης. Ήταν πιο αόριστο.
σε αυτές τις τηλεδιασκέψεις που έχουν κάνει. Διαβάζω στόχος της Τραμπζονσπόρ ο Μίσιτς. Μπορεί να τον πάρει άλλη ομάδα. Ή έχει δεσμευτικό ο ΠΑΟΚ. Έχει δηλαδή... Όσο ο ΠΑΟΚ έχει προτεραιότητα και ήρθε σε συμφωνία με τη Sporting, δεν μπορεί να τον πάρει καμία άλλη ομάδα. Αν περάσει και η προθεσμία του Ιουνίου και ο ΠΑΟΚ δεν κινηθεί, 20 Ιουνίου. Ναι, μπορεί να τον πάρει Ιουνίου. Οποιαδήποτε ομάδα. Γιατί επιστρέφει στη Sporting. Δεν υπάρχει θέμα και ο Μίσης και ο Βιερίνια θα παραμείνουν στον ΠΑΟΚ, σας το λέω από τώρα, το έχω πει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Για το Μαωρίσιο τα πράγματα δεν είναι καλά, αλλά εγώ σε αυτό το κομμάτι είμαι με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Όση προσφορά και να έχει ένας ποδοσφαιριστής, δεν μπορεί, όχι δεν μπορεί, μπορεί και παραμπορεί. Δεν έχει το δικαίωμα. Αν θέλει ο Μαωρίσιο αύξηση, μπορεί να αποτανθεί σε ομάδες της Ρωσίας, σε ομάδες της Σαουδικής Αραβίας. Δεν νομίζω ευρωπαϊκή ομάδα σε καλό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα να δώσει στο Μαωρίσιο 1,5 εκατομμύριο στην ηλικία που βρίσκεται και ειδικότερα μετά τον τραυματισμό που είχε, γιατί νομίζω αυτό είναι το κωδικό κομμάτι. Ο τραυματισμός που είχε ο Μαωρίσιο και είναι αποδεδειγμένο, το είδαμε όλοι, ότι μετά την επιστροφή του δεν ήταν ο ίδιος ποδοσφαιριστής. Γιατί χρειάζεται χρόνο για να επανέλθει στα επίπεδα που ήταν πριν τον τραυματισμό. Το ίδιο ισχύει για το Βιερίνια. Εντάξει. Τώρα, αν υπάρχει. Γι' αυτό το παλικαράκι πάει στην Ίντερ, ισχύει κάτι τέτοιο. Ένα από την ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ. Ισχύει, ναι, είναι ένας θεματοφύλακας. Εντάξει, με ύψος στα 17 δηλαδή, του 1,91. Ναι. Εντάξει. Αυτός είναι ελεύθερος τώρα. Μένει όχι, ελεύθερος. Όχι. Αλλά δεν έχει επαγγελματικό συμβόλαιο, αλλά πάει, παίρνει τροφή. Δεν ξέρω αν έχει επαγγελματικό συμβόλαιο, γιατί ο ΠΑΟΚ συνηθίζει να κάνει πάρα πολλά επαγγελματικά συμβόλαια στους πιτσιρικάδες του. Για παράδειγμα, ο Κούτσια που είναι 16 χρονών έχει επαγγελματικό συμβόλαιο. Ναι. Και με μισθό που ξεπερνάει ποδοσφαιριστές της Super League πάνω τη μέση της βαθμολογίας. Προφανώς, αν είχε επαγγελματικό συμβόλαιο, θα μιλούσαμε για πώληση. Ενώ τώρα δεν διαβάζω κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν ξέρω, το έχω ψάξει αν έχει όντως ο Νίκος Μπότης επαγγελματικό συμβόλαιο ή όχι. Άμπρα, αυτό είναι το παιδί. Η ουσία είναι ότι εντάξει. Αν είναι για καλό του ΠΑΟΚ και του νεαρού τερματοφύλακα να πάει στην Ίντερ, ας πάει. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν θυμάμαι να έχει βγάλει τερματοφύλακα και να έχει προωθήσει την πρώτη ομάδα. Δεν θυμάμαι. Καλά, για το παιδί σίγουρα είναι. Τώρα από εκεί και πέρα. Κοίταξε, εγώ το έχω ξαναπεί. Ο Μελισσάς που ήταν, δεν ήταν από την. Όχι. Α, είχε έρθει η μεταγραφή. Και αν είχε έρθει στις ακαδημίες, είχε έρθει σε υποχρεωμένη ηλικία, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι τι είναι. Καλά, με Πούριο εκεί πέρα, το φίλο μου τον Πουριοτόπουλο, και δεν βγάζει τερματοφύλακα. Πήγε να βγάλει ο ΠΑΟΚ τον Σιαμπάνη, αλλά. Ναι. Δεν. Τον έφαγε ο Ολυμπιακός. Και τώρα παίζει δανεικό στην Νότιχαμ και δεν παίζει ούτε εκεί. Είναι στην β' ομάδα της Νότιχαμ. Θα πω δύο πράγματα για να το κλείσουμε. Να πω και κάτι, μια είδηση σημαντική. Το 95% των παιχτών του ΠΑΟΚ στις ακαδημίες θέλει να παίξει στο εξωτερικό. Να μην πω το 99%, yeah. Γιατί βλέπει ότι ο ΠΑΟΚ δεν προωθεί τα δικά του παιδιά και σου λέει ο κάθε μέσος ότι θα έρθει ένας άλλος στη City, οπότε ας φύγω καλύτερα στο εξωτερικό. Ένα είναι αυτό. Θα δούμε αν θα αλλάξει από φέτος, που μάλλον θα αλλάξει, θα προωθούν πολλά παιδιά του ΠΑΟΚ στην προετοιμασία τουλάχιστον. Και το άλλο είναι ότι δεν υπήρξε μέχρι τώρα ούτε ένας ποδοσφαιριστής που να έφυγε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ χωρίς να έχει πάρει ευκαιρίες και να έχει εκθέσει τον ΠΑΟΚ. Και να λέμε ότι. Ο ΠΑΟΚ δεν εμπιστεύτηκε τον αλφα ποδοσφαιριστή και αυτός τώρα παίζει εκεί και μας βγάζει μάτια και τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει ποδοσφαιριστή που να έχει εκθέσει τον ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη αυτό ξέρεις είναι και λίγο, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Απ' την άλλη όμως εγώ πάντα το λέω όχι για τον ΠΑΟΚ, για οποιαδήποτε ομάδα που ακούμε πάρα πολλές φορές ότι τα ελληνάκια και γιατί δεν είναι κάτι και τι φαίνεται από το εξωτερικό παίκτες και το ένα και το άλλο. Είναι αυτό που λες όμως. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ομάδας που ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα για τις ακαδημίες του. Άρα δεν λείπει τίποτα από τα παιδιά, αυτό εννοώ. Δεν λείπει τίποτα, έχουν τους χώρους τους, ξενοδοχεία, μισθούς κτλ. Και παρόλα αυτά δεν βλέπει καμία πρόοδο και δεν βγαίνει ένας παίκτης όπως λες και εσύ. Πώς λοιπόν μια ομάδα θα επενδύσει στις ακαδημίες όταν βλέπει ότι μια που επενδύει τόσα πολλά χρήματα δεν μπορεί να βγάλει ένα ποδοσφαιριστή και δεν έχει ανταπόδοση. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε συνολικά στην Ελλάδα για το θέμα των ακαδημιών και των ποδοσφαιρικών τμήματων ή οτιδήποτε άλλο και όχι να κάνουμε πασαλήματα γιατί νομίζω λίγο πολύ πασαλήματα γίνονται συνολικά. Γι' αυτό έχει προτείνει ο ΠΑΟΚ Κρίσανθε, δεν ξέρω τώρα ποια είναι η θέση του, τουλάχιστον από 2 χρόνια 3 τις β' ομάδες
Εντάξει, μπας και βλέπαμε και ένα καλύτερο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Δηλαδή θεωρώ εγώ ότι αν είχε έπαιζε ΠΑΟΚ Β' στην Τούμπα με την Δόξα Δράμας, θα είχε 7.000 κόσμο ένα Σάββατο μεσημέρι. Και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, ενώ οι περισσότερες ομάδες συμφωνούν, για ποιο λόγο δεν το κάνουμε αυτό, αλλά τέλος πάντων θέλουμε μάλλον... Όχι υποχρεωτικά, όσες ομάδες μπορούν. Ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ... Θέλουμε γυμνιακό, θρασύμβουλο... Όχι, να είναι και αυτή μέσα, αλλά να είναι και ο Ολυμπιακός Β, ο Άρης Β, ο ΠΑΟΚ Β και ο Παναθηναϊκός Β και ο Ατρόμητος Β, η Ξάνθη Β. Αυτό σου λέω, όταν είναι ο Ολυμπιακός Β, ο ΠΑΟΚ Β και ο Άρης Β, πώς θα είναι όλοι αυτοί οι άλλοι. Δεν θα είναι. Μπορούν να είναι, χρήσαν δύο όμιλοι στη Β' Εθνική, εντάξει. Πολλά μπορούν να γίνουν, τέλος πάντων δεν είναι θέμα της επικαιρότητας. Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε σήμερα πριν από μισή περίπου ώρα όσο μιλούσατε με την κυρία Ευθυμίου, δεν σας διέκοψα. Κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στον Επιθεωρητή Δικαστών και στην Διοίκηση Εφετείου την καταγγελία για τον δικαστή Βριώνη για το γνωστό θέμα ότι την ίδια μέρα άλλη απόφαση πήρε για την παρέμβαση μιας ομάδας του Ιάλισσου Ρόδου. Δεν άφησε τον Ιάλισσο να παρέμβει σε μια υπόθεση κόντρα στην Ιεράπετρα και την ίδια μέρα άφησε τον Ολυμπιακό να παρέμβει στην υπόθεση τη γνωστή του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. Ο ΠΑΟΚ έκανε την καταγγελία. Σε λίγο καιρό φαντάζομαι θα γνωρίζουμε αν όντως έπραξε σωστά ο κύριος Βριώνης ή έκανε κάποια παρατυπία. Να σου πω κάτι. Και να έκανε παρατυπία, τι θα γίνει, θα του γίνει μια σύσταση. Δεν έπρεπε να το κάνεις και τέλειος. Γιατί περιμένεις να γίνει κάτι άλλο. Λοιπόν, δεν έπρεπε να το κάνεις. Χρήσατε λοιπόν, ένα νούμερο μισό λεπτό. Μην στέλνετε άλλα μηνύματα. Θα κάνω μέχρι ένα... να το βρεις, εγώ να πω ότι ο Mr. Golden μαζί μας είναι δεύτερη ώρα της εκπομπής. 62-85-86 για τις παραγγελίες σας. Πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες και μαγείρευτα φαγητά έχουμε. Καλέστε για να μάθετε. 62-85-86 δυτικά και στο κέντρο της πόλης εξυπηρετούμε κανονικότατα. Ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 15. Μέχρι πότε είπατε μεταξύ. Το 5. Μισό λεπτό. 5. Λοιπόν, το ζευγάρι γυαλιά αξίας 65 ευρώ κερδίζει ο Σπύρος Βεβές. Ο οποίος έστειλε το μήνυμα. Αυτή τη μέρα είμαστε όλοι πόντι, καλή δύναμη. Κερδίζει λοιπόν ο Σπύρος ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express αξίας 65 ευρώ. Ωραία. Αν επιλέξει κάποιο άλλο ζευγάρι που κάνει 75-85 μπορεί να δώσει την διαφορά. Όλοι οι υπόλοιποι που στείλετε μηνύματα κερδίζετε μια δωροπιταγή 50 ευρώ να πάτε στα Opticon Express και να κάνετε την ίδια διαδικασία. Αν πάρετε ένα ζευγάρι μέχρι 50 ευρώ δίνετε ούτε μισό ευρώ. Αν θέλετε να πάρετε κάτι πιο, λίγο πιο ακριβό δίνετε την διαφορά. Θα δώσουμε γυαλιά 50, και αύριο και μεθαύριο. Πάλι εδώ από το Λίμπερο. Λοιπόν, αυτά νομίζω. Ωραία. Περάσαμε και λίγο ακολουθεί την ώρα. Ακολουθεί ο κύριος Σταθαρός. Συγγνώμη από τον Κωστή. Μένετε στο Λίμπερο. Ακολουθεί για την επόμενη ώρα ο Κωστής Σταθαρός. Τα λέμε αύριο μαζί λίγα λεπτάκια μετά τις 12. Καλό μεσημέρι.